Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βάθος που προχωρεί πίπερο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάντε το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Έχουμε να πούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Έγιναν πάρα πολλά τσουκού. Όπως ακούτε η φωνή, είμαστε στο 70% σιγά σιγά. Να πούμε, είμαστε σε επίπεδα να έρθουμε στον ίσιο δρόμο πάλι. Μετά από τη σχετική αφωνία που κάναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, βάσανο για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να μιλάει πολύ, θέλω να σας πω. Εσείς θα την πληρώσετε, να ξέρετε τώρα. Δηλαδή, ό,τι δεν είπα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα τα πούμε όλα μαζεμένα τώρα που άνοιξε λίγο η φωνούλο. Εντάξει, είμαστε έτσι. Έχω Χρήστο Κιώση. Κορύβαντας αέναος. Πάνω από την κονσόλα περνάει, κυρίες και κύριοι, με τα μαγικά του δάχτυλα. Ένας ο Βασίλης Αλέας και ο Σταύρος Παζαρέτζης και ένας ο Χρήστος Κιώσης που θα παίξει διάφορα με την κονσόλα. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα όπως κάθε Δευτέρα κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο που είναι τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στην Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Μιλάμε για σούπερ δώρο, μιλάμε για ένα δώρο το οποίο θα γεμίσετε το τραπέζι σας με καλούδια, με κρέατα εκλεκτά πρώτης ποιότητας, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγα δύο πράγματα συγκεκριμένα. Δύο πράγματα. Με φωνή βραχνοκόκορα μεν, αλλά τα έλεγα και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και θα το θυμάστε όσοι ακούγατε και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Ένα. Ότι δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ στον Αστέρα Τρίπολης. Όχι ότι είχα πληροφορίες, μην το παίξω τώρα δηλαδή κανένας βαθιστόχαστος ρεπόρτερ. Ξέρετε, έχω αυτή την πηγή, την Ιαματική ή η συμπεθέρα του ξαδέρφου της συνυφάδας του Μπατζανάκη που άπλωνε ρούγα στην ίδια ταράτσα με το μάρτερ του τάδε παίχτη που παίζανε μαζί σομπούτεο στη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι τριτοξάδερφος του τάδε μάνατζερ που μου είπε εκείνο. Δεν υπάρχουν αυτά, τίποτα. Προαίσθημα πείτε το πιο πολύ. Πείτε το σκέψη ύστερα από την κούραση. Η ΑΕΚ κλατάρει με τα συνεχόμενα παιχνίδια και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Οπότε περισσότερο από αυτή την άποψη, ας πούμε, έλεγα ότι δεν πρόκειται να κερδίσει η ΑΕΚ. Έλεγα ξεκινάμε από ισοπαλία και πάμε μέχρι ήττα της ΑΕΚ. Παράλληλα όμως χτυπούσα τις καμπάνες. Και δεν εννοώ καμπάνα παντελόνι σαν αυτά φορούσε ο Τσιβιλίκας στο «Η θεία μου η χίπισσα», πώς το λέγανε έτσι, «Η θεία μου η χίπισσα». Ούτε τις καμπάνες Παναγίας των Παρισίων, «Διν ταν, διν ταν». Χτυπούσαμε τις καμπάνες από την εκπομπή και λέγαμε ότι ναι, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κερδίσει, γιατί έχετε κουρασμένη, γιατί έχει σκάσει, γιατί έχει μικρό ρόστερ, γιατί δεν έχει πάγκο, δεν έχει, είναι ρηχός ο πάγκος της, μπαίνει στον πάγκο της και βρέχεις μέχρι τους αστραγάλι. Αλλά παράλληλα λέγαμε ότι πρέπει εμείς να κάνουμε το καθήκον μας και να κερδίσουμε τη Λάρισα. Όπου όλη τη βδομάδα έκανα πλεξούδα, όχι απλά έβγαλε μαλλιά η γλώσσα μου, έκανα πλεξούδα σαν του Νόνι Λίμα, σαν του Μπατίστα και κυρίως σαν του Πέρση Ολιβάρης τότε που εμφανίστηκε στην προπόνηση και τον είδε ο Άγγελος Στασιάδης με ράστα μαλλί. Και έλεγα, η κλωτσιά θα πάει σύννεφο. Είδατε τι έγινε, τι αγωνιές, τι γονατιές. Τις καριές. Η κλωτσιά θα πάει σύννεφο και ότι δεν πρόκειται να κερδίσουμε μόνο αν πάμε έτσι χαλαρή. Όσο μεγάλα και να είναι τα συμβόλαια, δεν κερδίζουν από μόνα τους παιδιά. Όσο μεγάλα συμβόλαια και να έχουμε, δυστυχώς πρέπει αυτό το πράγμα να το καταλάβουν οι παίχτες. Και ο προπονητής φυσικά που έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην προθεσινή ήττα και δεν κάνω λάθος, στον όρο που χρησιμοποιώ, το ουσιαστικό ήττα χρησιμοποιώ, γιατί θεωρώ ότι είναι ήττα να μην μπορώ να κερδίσω αυτή τη Λάρισα. Θα τα πούμε, θα ασχοληθούμε εκτενώς και με αυτόν που προσπαθεί να πείσει ότι είναι ψηλός, αλλά κοντένει ο ίδιος με τη συμπεριφορά του, φτύνοντας μπροστά στις κάμερες ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται σε κάθε του ευκαιρία να πείσει πόσο σημαντικός είναι, πόσο ηθικός είναι
μικραίνει με την ίδια του συμπεριφορά, κοντένει με την ίδια του συμπεριφορά την αξία που έχει σαν δικηγόρος. Γιατί συνέχεια μιλάει για τον εαυτό του. Δεν αφήνει τους άλλους να πούνε ότι είναι κορυφαίος δικηγόρος. Αν είναι, το λέει μόνος του. Πολύ ωραίο, φίλε. Να λέει εγώ, παιδιά, εγώ είμαι εγώ. Όταν χρησιμοποιείς την προσωπική αντωνυμία, το πρόσωπο συνεχώς, μάλλον κάτι δεν σου έχουν πει σωστά, άδερφε. Άσε να το πούνε άλλοι. Να το ξανασκεφτούν λοιπόν οι δικοί μας άνθρωποι. Κύριε Ιβάν Σαββίδη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πρόσεχε τις φιλίες. Δεν υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο φιλίες. Κάνουν τον Γκάιν και τον Άβελ να φαντάζουν αγαπημένα αδερφάκια που βγαίνουν και πηγαίνουν μαζί στην παιδική χαρά για να παίξουν τσανταλίνα μανταλίνα. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι στον χώρο. Στο είχαμε πει για τον Αλαφούζο και γκρινιάζαν κάποιοι. Ο Ντεμέκ φίλος που είδαμε τι μαχαιριές έβγαλε όλη την εικοσάδα με τα σαμουράι. Από το πιο μικρό μαχαιράκι που καθαρίζει τον νύχι και το λεμονάκι μέχρι το πιο μεγάλο που σφάει το αρνί, να πούμε. Τη μαχαιρούκλα που είναι ένα εκατοστό πιο μικρό από του σαμουράι. Δεν μας σκιάζει ο Βίκας, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω λοιπόν, δεν υπάρχουν φιλίες. Αποδείχθηκε με τον Μελισανίδη που όταν εμείς είπαμε δεν κατεβαίνουμε στον τελικό, ο Μελισανίδης κατέβηκε και το πήρε κιόλας. Και τώρα άλλος ένας που σου λατσάριζε γιατί είχε μυριστεί ψωμάκι στη σουίτα στην Τούμπα, είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε, πώς συμπεριφέρθηκαν οι παίκτες του. Πώς συμπεριφέρθηκε ο ίδιος, φτύνοντας ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, να ξέρεις, θα έχει σοβαρό θέμα πλέον με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να έφτισες όλους εμάς στο πρόσωπο. Για κακή σου τύχη σε έπιασε η κάμερα. Καλά το παραλήρημα μετά που λέει έκανε χειρονομίες και έβριζε ο γιος του Σαββίδη και ο γιος του Σαββίδη δεν ήταν καν στην Ελλάδα. Είναι το αποκορύφωμα της γραφικότητας, σπάς το γραφικόμετρο. Απλά να ξέρεις ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι εμείς που έχουμε μικρόφωνα δεν ξεχνούμε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση. Τη συμπεριφορά σου αυτή. Καλά, από έναν άνθρωπο βέβαια που μέχρι προχθές πολεμούσε το Μαρινάκι, πρωτοστάτησε για να εξαρθρωθεί όλο αυτό το σύστημα και ξαφνικά με μία αγορά παίκτη από την Παναχαϊκή υπήρξε η κολοτούμπα, η κυβίστηση που έκανε τον Ιωάννη Μελισανίδη, τον Ολυμπιονίκη, να κοκκινίζει από ντροπή και να λέει εγώ τι έκανα, ρε παιδιά. Δυο τούμπες, ένα ταπί έκανα. Αυτός εδώ είναι ο γίγας, κομμανέτσι γατάκι, που οι δικές σου οικολοτούμπες είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Θα πούμε όμως περισσότερα για τις ευθύνες, γιατί... Πώς το είπες αυτό? Εγώ πάντως, παιδιά, ένα πράγμα σας λέω, ότι αυτός που, ο τύπος αυτός εκεί με το γυλαίκο που βέβαια είχε φουσκωτούς δίπλα, φτιστός ο Κούγιας δεν είναι. Δεν είναι φτιστός ο Κούγιας ο ποινικολόγος. Δεν είναι φτιστός. Δεν... Φτούσου να μην σε ματιάσουμε. Πραγματικά. Σωσίας. Σωσίας. Ίδιος, ρε παιδί μου, αυτός που βγαίνει και λέει και αυτά και έτσι και το ποδόσφαιρο και ντροπή και οι αρνηθικότητες και έτσι. Ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να υπενθυμίσω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχει κάνει τρομερές συνεργασίες με την LG τώρα σε αυτή τη φάση για στεγνοτήρια, για πλυντήρια, τώρα που δροσίζει ο καιρός, τώρα που η υγρασία, να πούμε, θα κατακλείσει τα πάντα. Κάντε τη βόλτα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα με θυμηθείτε. Επίσης, δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. Βάζετε το μαραφέτη και ησυχάζετε άπαξ για παντός από το βραχνά της βενζίνης. Μέχρι και 50% εξοικονόμηση στα λεφτά που δίνατε μέχρι τώρα για τη βενζίνη. Όταν βάλε το μαραφέτη, το έβαλα και σώθηκα. Έδινα 300 το μήνα στη βενζίνη, δίνω 160. Σας περισσεύουν 160 κάπου, φαντάζομαι, κάτι έφυες, κάτι μνημόνια, κάτι να πούμε έτσι, κάτι αλλιώς. Κάτι εφορίες, κάτι τέλη κυκλοφορίας, κάτι σήματα, κάτι το να τ' άλλο. Κάτι πάνες, κάτι γάλατα, όλου και κάπου θα βρείτε να τα διαθέσετε. Φυσικά χορηγός πρώτης ώρας είναι και η Ερβαντόλ. Επίσης τώρα που ο καιρός δροσίζει,
Είναι η κρέμα ιδανική για αρθρητικά, για ρευματικά, για την υγεία σας. Νούμερο 1, 2-17-8-76 Ερβαντόλ. Η Σύναψη έφτιαξε μια καταπληκτική κρέμα από το αρπαγόφυτο, που είναι ένα φυτό που ευδοκιμεί στο ξηρό και ζεστό κλίμα της Νοτιοανατολικής Αφρικής. Στην Ναμίμπια, στη Μαδαγασκάρη, στην έρημο Καλαχάρη. Δεν είναι όπου όπου αυτό το φυτό, το συστατικό. Το φέρνουν, φτιάχνουν αυτή την κρέμα που είναι πραγματικά υπέροχη. Σας ανακουφίζει. Όσοι την χρησιμοποιήσατε, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να είμαστε μόνοι πρώτοι. Ευθύνη τεράστια φέρει και ο διαιτητής, μάλλον ο Χαλίφης που έγραφαν κάποιοι για τη φτέρνα του Ερίκε, δεν τα τακτοποιήκε τόσο καλά τα πράγματα, ε. Μάλλον, πώς το βλέπετε, παιδιά, ε. Θέλει λίγο δουλίτσα. Θέλει λίγο δουλίτσα, ε. Θέλει λίγο δουλίτσα. Και έτσι, είμαστε στο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι με τον Νίκο τον Τζατζαρά και τον Χρήστο Ραγκάτσι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, και τον Κώστα Κωνσταντινίδη, που κάνουμε υπέροχα πράγματα εκεί τις Κυριακές. Και περιμένουμε να αρχίσει το ματς ΑΕΚ. Και βγαίνει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, κάνει pre-game συνέντευξη με τον Μανιά του Αστέρα Τρίπολης και λέει: τι γνώμη έχεις, λέει, που σήμερα η ΑΕΚ, άμα κερδίσει, θα πάει στο σύν 8. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε άφαντοι. Πραγματικά το μυαλό τους είναι στο σύν 8. Και έχει πριν το μάτς 12 ο ΠΑΟΚ, 13 η ΑΕΚ. Και δεν λέει, είναι στον ένα πόντο. Σήμερα αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, την πλησιάζει στον ένα πόντο ο ΠΑΟΚ που έφερε ισοπαλία. Πώς νιώθεις, λέει, που άμα κερδίσει η ΑΕΚ θα πάει στο σύν 8. Κλάτς, φάτο το σύν 8. Φάτο. Όλη τη βδομάδα το έλεγα. Μου είπε χθες ο περιπτεράς εκεί στο πατρικό μου, στην Τούμπα. Ήξερες κάτι? Όχι, ρε, τι να ξέρω. Δεν υπάρχει, τι να ξέρω. Τι. Να το παίξω τι. Έχω πληροφορία και έτσι. 8 στους 10 που σας λένε, εξής είχα εγώ, ήξερα αυτό, έχω μια πληροφορία. Μπιμπιπ. Έχουν. Η ΑΕΚ έχει μικρό ρόστερ. Κλατάρουν οι παίχτες. Χθες δεν μπορούσαν να περπατήσουν στα 3 μέτρα. Και έχουμε δύο κλάσεις καλύτερο ρόστερ από την ΑΕΚ. Δύο, όχι μία. Δύο κλάσεις, μην πω τρεις. Έχει μπακάκι και έχω μπακάρα. Αρκεί όμως να παίζουμε και εμείς, ρε παιδιά. Και όλη τη βδομάδα έλεγα, προσέξτε, μη χύζετε την καρδάρα με τον γάλα στη Λάρισα. Μη σταματήσετε το καλό σερί που ξεκινήσετε με τις 3 νίκες. Συνεχίστε τη μικρή μεν, αλλά σταδιακή βελτίωση. Μην κόψουμε αυτό το δρόμο, διότι οι άλλοι, βλέπετε, μας το κάνουν δώρο. Και εμείς το δώρο έρχεται η τύπισσα να μας το φέρει στο πιάτο και της λέμε, ξέρεις, έχω να παίξω PlayStation με τους φίλους μου, δεν μπορώ. Έρχεται ο κορίτσαρος που λέγεται πρωτάθλημα και εμείς λέμε, δεν μπορώ, το κλωτσα... έχω, δεν μπορώ τώρα, μιστάζω. Δεν μπορώ, δεν νιώθω έτοιμος, δεν θέλω. Δεν... Πρέπει να γυαλίζει το μάτι σας. Γιατί για άλλο ένα Σάββατο μας χάλασε η διάθεση και η όρεξη για το οτιδήποτε έχουμε σκοπό να κάνουμε στο υπόλοιπο της ζωής μας, εκτός από εκείνο το δίωρο. Κύριε Λουτσέσκου, δεν γίνεται να έχεις τέτοια φοβική συμπεριφορά όντας προπονητής του ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι όλοι μας κάνουμε υπομονή, σου αναγνωρίζουμε ότι τη βρήκες αυτή την ομάδα όπως τη βρήκες, πέρασε ο πρώτος μήνας, πάει να περάσει και ο δεύτερος, δείξε κάτι, ρε φίλε. Δείξε κάτι, όλο αυτό λέμε. Αμφιβάλλουμε αν μπορείς, όμως επιθυμούμε με όλο μας το είναι να πετύχεις. Και βλέπεις, προσπαθούμε να πιαστούμε τις προηγούμενες αγωνιστικές από μια βελτίωση, να πάρεις και εσύ λίγο ψυχολογία. Δηλαδή ο Σάβας Παντελίδης τι παραπάνω έκανε και μεταμόρφωσε μέσα σε 3 αγωνιστικές τον Αστέρα Τρίπολης, και πήγε ο Αστέρας και πήρε χί στον Ολυμπιακό και κερδίζει την ΑΕΚ. Δεν θέλουμε θαύματα. Δεν περιμένουμε τη φοβερή μπάλα. Μην κόβεις την ομάδα στα δύο, ρε αδερφέ.
το μάτς φωνάζει. Είναι 0-1, έχεις τον άλλον και αφήνει το παιχνίδι κλωτσιές, σκαριές, μαρκαρίσματα, γονατιές του Σαμπράνο. Σου κόβει ένα offside του Πέλκα στην αρχή που δεν υπάρχει πουθενά. Είναι στα τρίκαλα ο Πέλκας και το σφυρίζει offside στη Λάρισα. Ξέρεις λοιπόν, βλέπεις ότι ο διαιτητής είναι εχθρικός ο Κατσικογιάννης. Και μια αποβολή στο τέλος του Κουλούρη που τέτοια μαρκαρίσματα γίνον, είναι περισσότερα και από selfies που βγάζει η Kim Kardashian σε μια μέρα της μέσα σε ένα παιχνίδι. Τέτοιες κινήσεις με τα χέρια έγιναν άπειρες μέσα στο παιχνίδι. Αλλά έβγαλε έξω τον Κουλούρη. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι το μάτς είναι 0-1 και γύρω, η μπάλα πίσω, κλείσιμο, αυτά. Δηλαδή τους μπρόχνει κι αυτός με τα σφυρίγματα. Και κυρίως, όχι ότι έδωσε κανένα πέναλτι ή κάτι τέτοιο, απλά με το σκληρό παιχνίδι που αφήνει. Τι ξύλο έφαγε ο Βιερίνη, ας πούμε, πόσες φορές από εκεί. Τι πρέπει να κάνει ένας παίχτης. Γιατί φοβάσαι, γιατί νομίζεις ότι είναι ξάνθιο ΠΑΟΚ. Αυτό βγάζεις ρε παιδί μου. Είναι η ευκαιρία σου και εσένα. Δεν στο λέμε, δεν θέλουμε ούτε να σε μειώσουμε με αυτό που λέμε. Αλλά μην δείχνεις τέτοια συμπεριφορά. Το είδαμε με την Ostershut. Χάσαμε την πρόκληση. Τότε είπαμε ήταν πολύ νωρίς. Το βλέπουμε και τώρα. Κλείνεσαι γιατί. Βάζεις το Σάκοφ για να κάνει τι ο Σάκοφ. Να κρατήσουμε το 0-1. Βγες μπροστά. Βάλε δεύτερο τρίτο γκολ, τελείωνε με δάφτους να μην βγάλουν γλώσσα, να μην μπορούν να πούν τίποτα. Φυσικά και είναι πέναλτι του Μάτος, αλλά δεν θα σταθούμε πρώτα σε αυτό. Εννοείται ότι είναι πέναλτι του Μάτος. Καρότσι τον πάει, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει. Πρέπει να βγάλει αίμα να δούμε κόκαλο για να είναι πέναλτι από τον... να δείξει πέναλτι ο διαιτητής. Αλλά βλέπετε δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό, γιατί το μάτς χωρίζεται σε δύο σκέλη. Ένα, η ευθύνη του διαιτητή, τώρα τα βάζω με τυχαία σειρά. Η ευθύνη του διαιτητή που άφησε το τόσο σκληρό παιχνίδι, που έκοψε το offside του Πέλκα, που δεν έδωσε το πέναλτι στο Μάτος, που απέβαλε τον Κουλούρη. Αλλά και η ευθύνη η δική μας. Γιατί ήμασταν νοθροί. Γιατί σε όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν κάναμε ούτε μια ευκαιρία. Τα είπε στο τραπέζι ο άνθρωπος. Τους το έδωσε με κάθε τρόπο να καταλάβουν. Δηλαδή πιστεύω ότι ήρθε η ώρα πάλι για μάτρωμα στο Μακεδονία Παλάς, το οποίο είναι έτοιμο πλέον. Γιατί την προηγούμενη φορά που κάναμε κοιλιά ήταν υποκατασκευή από μέσα. Κάνανε αναγέννηση. Ένα σκέλος λοιπόν. Ο διαιτητής, ένα εμείς που ήμασταν χάλια. Επίσης, το λέω χρόνια, σε ποιο κανονισμό γράφει ότι όταν εγώ δεν είμαι καλός, έχει δικαίωμα ο διαιτητής να παίζει με τα νεύρα μας. Πού το γράφει αυτό, λέει δεν ήμασταν και καλοί. Και τι έγινε ρε φίλε, δώσε μου εμένα το πέναλτι που είναι πέναλτι του τομάτος και ας μην είμαι καλός ρε φίλε αυτό το διάστημα. Ας κάνω το 0-2 και γεια σας, να μπει και ένα τρίτο μετά. Πού το έχει γραμμένο αυτό, σε ποια πλάκα είναι χαραγμένο. Ότι άμα δεν είσαι καλός, θα έρθει και ο διαιτητής να σου ρίξει μια με το πόδι. Στο νέο χαλίφι όλα αυτά, έτσι, που θα έπαιρνε τα σφυρίγματα και που θα σμπρώχναν τον πάο και τώρα η ΕΠΟ είναι η δικιά σας και τέτοια, όλα αυτές τις παπαριές που ακούω μόνο αυτό το διάστημα και κουνούσαμε το κεφάλι. Και πάει και κάνει δώρο. Και ο Γαύρος που είναι σε τραγική κατάσταση, πολύ γιούχα, πήγε και πήρε παλικαρίσιο διπλό ο Ατρόμητος μέσα στο Καραϊσκάκι. Πάει και η ΑΕΚ ξέρνει το κουφάρι της μέσα στην Τρίπολη. Και έτσι, παρόλα αυτά που είπαμε πριν, αυξήθηκε η διαφορά από τον Ολυμπιακό που είναι 8ος στη βαθμολογία, βλέπετε, χωρίς τη διαιτησία. Αυτό είναι μάγκες. Αυτό είναι φίλοι Ολυμπιακοί. Έτσι είναι όταν δεν αξίζει να κερδίζεις και όταν δεν σπρώχνεσαι με ανύπαρκτα πέναλτι. Με κοψίματα του αντιπάλου offside. Έτσι είναι. Βρίσκεσαι ξαφνικά σε μια θέση στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Κοιτιέστε ο ένας με τον άλλον και λέει τι έγινε ρε παιδιά. Αυτό έγινε. Παρεπιπτόντως. Μην το ξεχάσω. Ξέρετε πολύ καλά τι έχω σούρι στην εκπομπή. Στον Κυρσάβα. Άπειρα έχω πει, όσο για λίγους, αν ισχύει όμως
η πληροφορία ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο, του ευχόμαστε ολόψυχα, ολόψυχα να το ξεπεράσει και να είναι δυνατός. Ασχέτως αυτό που λέει, ασχέτως αυτού που υποστηρίζει, ασχέτως αυτό που βγάζει προς τα έξω, που μόνο συμπαθής δεν είναι. Όμως, αν ισχύει η πληροφορία αυτή όντως ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο, του ευχόμαστε περαστικά να ξεπεράσει το κακό και μετά από εκεί και πέρα ξανασχολούμαστε. Ούτε παίρνουμε πίσω αυτά που έχουμε πει για αυτόν. Αυτός μας προκάλεσε με τη συμπεριφορά του. Αλλά άλλο τα οπαδικά, άλλο τα ποδοσφαιρικά, άλλο τα ανθρώπινα. Ξεκάθαρα. Για κανέναν, ούτε για τον εχθρό μας, αν μπορούμε να τον πούμε εχθρό μας. Δεν ευχόμαστε τέτοια πράγματα. Και προς τιμή πολλής κόσμος στα site είδα στα φόρα, έμπαινα από κάτω και σχολίαζε αυτό ακριβώς. Άλλο, σε περνά πριν ο Κορδέλα, σε έχω κάνει ρόμπα με αυτά που λες, εσύ μόνος σου, σε ευθυλίζεσαι, γι' αυτό και εμείς μας αναγκάζει να σου λέμε αυτά που σου λέμε, αλλά έτερον εκάτερον. Αυτό έγραφε ο κόσμος από κάτω, αυτό λέω κι εγώ. Πάει λοιπόν, δώρο η ΑΕΚ, δώρο Ολυμπιακός και έτσι ξαφνικά βρισκόμαστε. Να μειώνουμε τη διαφορά από την ΑΕΚ στον ένα πόντο και να αυξάνουμε τη διαφορά από τον Ολυμπιακό που είναι 8ος. Έμεινε στους 8 βαθμούς και έχουμε 12. Αν θέλετε να τα δούμε ρόδινα και όμορφα, μπορούμε αν θέλετε. Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Αίτητοι είμαστε. Ένα βαθμό από την κορυφή είμαστε. Όλα καλά. Όχι παιδιά. Όχι. Όπως θα λέγαμε τα ίδια πράγματα σήμερα, αν είχαμε κερδίσει στη Λάρισα. Αν έμενα, δεν γίνονταν στο τέλος εκείνη ένα μπουμπούλα που είναι ένα γκολ πουθενά επιστημονική φαντασία. Τα ίδια πράγματα θα λέγαμε. Πρέπει η ομάδα να βελτιωθεί. Πρέπει επιτέλους να αρχίζει να παίζει, να κερδίζει αυτά τα μάτς. 6 χαμένοι πόντοι με ποιους? Με τη Λιβαδιά, με τον Απόλλωνα και τη Λάρισα. Αυτοί οι οποίοι είναι βασικοί υποψήφοι για να πέσουν. Μεγάλη ευθύνη στον προπονητή. Κύριε Λουτσέσκου, δείξε μας πράγματα. Δεν μπορεί να φοβάσαι. Πάω και είσαι και πηγαίνεις μέσα εκεί και κλείνεσαι πίσω για να μην σε κερδίσει τι? Να μην σε κερδίσει αυτή η Λάρισα. Γιατί φαίνεται το μάτς, το νιώθουμε όλοι μας. Στο στομάχι μας μέσα υπάρχει προειδοποίηση, Χρήστο. Υπάρχει προειδοποίηση, δεν το νιώθεις ότι το μάτς πάει να στραβώσει. Ότι πάει για σοπαλία, ότι γυρίσαμε πίσω, ότι δίνουμε χώρο, ότι τους μπρώχνει και αυτός με σφυρίγματα, ότι αποβάλλει τον κουλούρι, ότι μπορεί να γίνει μια γιώμα στο τέλος και να φάμε την πίκρα. Κάνε 0-2, τελείωσέ το. Γιατί δεν μου δίνεις το πέναλτι? Μπορεί εγώ να είμαι τραγικός. Δεν σε απασχολεί αυτό. Ό,τι βλέπεις πρέπει να το δώσεις. Κατσικογιάννη. Αλλά όπως βλέπετε, συνεχίζει η διαιτησία το βιολί της. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν θα τα κάνει εκεί. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε με τη Λάρισα, χτύψει η μπάλα στη μασχάλη του παίχτη. Με τη Λάρισα ήτανε. Στο Καραϊσκάκης. Δεν θυμάμαι τώρα. Ε? Με τον Αστέρα Τρίπολης. Μπράβο. Αυτός ο... με την κοτσίδα να πούμε. Χτυπάει μπάλα στη μασχάλη του, του Ιγκλέσιας. Πέναλτι. Την ίδια αγωνιστική ή προηγούμενη, επόμενη, δεν θυμάμαι. Νομίζω την ίδια. Η ΑΕΚ με τη Λαμία στο Περιστέρι. Μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Φρουτ, πέναλτι στο τέλος. Να πώς γίνονται... πώς γίνεται ο ένας πόντος, γίνονται τρεις. Θα ήταν άλλη διαφορά. Επίσης, ποτέ δεν διατάζουμε, ποτέ δεν επιβάλλουμε, ποτέ δεν είναι ο ρόλος μας να προστάξουμε στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ξεφόμαστε πάρα πολύ τη θέση. Το θεσμό. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να λέμε την άποψή μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό μας έχουν πίσω από το μικρόφωνο. Δεν μπορεί να βάζει τον Μπρίγιοβιτς έξω. Δεν μπορεί να βγάζει τον Μπρίγιοβιτς έξω. Τέλος. Γιατί? Γιατί σε προηγούμενα μάτς που ήταν άφαντος, σε ξελάσπωσε στο τέλος. Με μία φάση μόνο. Με μία φάση μόνο. Τι, δεν σου παίζει μέσα στο παιχνίδι? Μα δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Δεν με ενδιαφέρει. Να κάνει τι?
να γυρίσει να κόψει τους παίκτες της Λάρισας, να διώξει τον κόρνερ και βαλιά. Αυτός τη μισή ευκαιρία θα στην κάνει γκολ. Γιατί τον βγάζεις έξω, για να βάζεις τον Κουλούρη που τι έχει δώσει ο Κουλούρης ρε παιδιά, αυτό το διάστημα. Πώς αφοπλίζεις ο ίδιος την ομάδα σου. Ο Μπίσεσβαρ δηλαδή δεν υπάρχει για να βγάλει δύο κάθετες, αφού θες να βγάλεις τον Πέλκα. Και στο τέλος, κερασάξει τούρτα η προκλητική συμπεριφορά ενός ανθρώπου που συνέχεια μιλάει για ηθική, συνέχεια λέει ότι εγώ είμαι ο κορυφαίος δικηγόρος, εγώ. Και πάει και φτύνει τον παίχτη. Πολύ μικρή συμπεριφορά. Προσβλητική φυσικά για τη Λάρισα, αλλά θα μου πει σιγά μην υδρώσει το αυτί σου. Είναι θέμα επιδερμίδας. Πολύ σωστό στην ανακοίνωση στο τέλος. Και επιτέλους αποφάσισε λέει εκεί που με ποιον είσαι, αποφάσισε τέλος πάντων με ποιον είσαι. Γιατί εκεί που έγλυφες, φτύνεις και εκεί που φτύνεις έγλυφες. Δεν θέλω να λερώσω παραπάνω τη γλώσσα μου, δηλαδή πραγματικά δεν θέλω Δευτέρα σήμερα να χαλαστώ άλλο. Ευτυχώς τον έπιασε η κάμερα. Και βέβαια μετά διάφορα, με αποκορύφωμα, ο γιος του Σαββίδη ήταν λέει μου έκανε χειρονομίες και έβριζε. Και ο γιος του Σαββίδη δεν ήταν καν στην Ελλάδα, όχι στο γήπεδο. Καν στην Ελλάδα, καταλάβετε δηλαδή πόσο ψεύτης μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Ντροπή. Επειδή σε έχω ακούσει πολλές φορές στα ραδιόφωνα να μιλάς και για τα παιδιά σου. Μπράβο σου που έγινες πατέρας. Στο παιδί σου πώς εξηγείς ας πούμε ότι έφτυνες έναν αθλητή από την αντίπαλη ομάδα. Με ποιο τρόπο. Με ποιο δικανικό λόγο. Με ποιο δικηγορίστικο επιχείρημα. Και βλέπεις μιλάω πολιτισμένα. Μπορώ κι εγώ. Έχω ρεπερτόριο άμα θέλεις. Αλλά σου μιλάμε. Ήρθες εδώ σου λατσάρεις σου ήτες. Ιβάν, δεν υπάρχουν φίλοι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θα κλείσουμε το μισάωρο. Σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Μόνος σου με τον κόσμο. Τον απλό, τον αγνό κόσμο. Και όσοι έχουμε τη μούρλα με την ομάδα. Είτε έχουμε μικρόφωνο, είτε έχουμε πένα, είτε έχουμε πληκτρολόγιο, οτιδήποτε. Που νιώθουμε ότι πρέπει να είμαστε δίπλα. Στα 4 γράμματα. Φίλος. Ήρθε εδώ, γύρω, είδε ότι δεν... Και μετά χτυπούσανε στο ψαχνό οι παίχτες του. Και βγήκε να φτύσει. Και όπως είπε και ο γιος Σαββίδη, που πολλές φορές έχω πει, μη γράφεις αυτό, μη γράφεις εκείνο, μια χαρά το έγραψε αυτή τη φορά. Εμείς θα λέμε εκεί που πρέπει θα κάνουμε κριτική και εκεί που πρέπει θα λέμε τον καλό λόγο. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα στεναχωρηθεί ή ποιος θα χαλαστεί. Στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Έτσι κάνω. 19 χρόνια στο μικρόφωνο, ό,τι σκέφτομαι το λέω φωναχτά. Σε κακό δεν μου βγήκε. Όταν λοιπόν πρέπει να ακούσεις τον καλό λόγο, θα τον ακούσεις. Και λέω ότι αυτό που είπε, όταν φτύνεις έναν παίχτη του ΠΑΟΚ, φτύνεις όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να φτύνεις όλους εμάς. Δεν σεβάστηκες. Και είναι και ξέρετε κάτι. Είναι πολύ ντροπιαστική η κίνηση. Δεν θα πω χειρονομία γιατί δεν γίνεται με το χέρι. Είναι πολύ πιο ντροπιαστική από το να πας να πιαστείς τα χέρια με τον απλά να γυρίσεις και να φτύνεις. Τον άλλον. Είναι τελείως απαξιωτική, είναι τελείως εξευτελιστική η κίνηση αυτή, να φτύσεις τον άλλον στο πρόσωπο. Τι πρέπει να σκέφτηκε ο Καντουρί. Πού ήρθα ρε μπίπι μου. Έπαιζε στο καμπιονάτο και ήρθα εδώ πέρα για να με φτύσει, να με φτύνει αυτός εδώ πέρα ο τυπάκος. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να σταθώ, βλέπεις να αναφέρω καθόλου το κοντός. Μου λέει εδώ ο Στάθης. Δεν υπάρχει. Στάθη μου, δεν θέλω να σταθώ στο κοντός. Δεν κρίνω τους ανθρώπους από το ύψος. Ένας κοντός, θα πούμε, ήταν κυρίαρχος για πολλά χρόνια. Ένας από τους πιο κοντούς Έλληνας. Ο Νάσης δεν ήταν πρωτομπόι. Λέω τώρα έναν. Τους κρατούσε όλους από τα κάκαλα, αδερφέ. Δεν έχει να κάνει με το ύψος. Κοντός γίνεσαι με τη συμπεριφορά σου. Το να τρως ξύλο και να βγαίνεις να κλαίγεσαι ξύλο από την κόμενα με το τακούνι και να κλαίγεσαι μπροστά στις κάμερες. Αυτό είναι να πέφτεις κάτω και να κάνεις τον ημιλιπόθυμο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και επειδή τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στα ραδιόφωνα να λέει.
Εγώ το ήθος έτσι, αυτά, άμεμπτος, αυτό έτσι αλλιώς. Γιατί να βγει να πει συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που έφτιαξα τον παίχτη που δεν μου έφτιαξε τίποτα. Αλλά εδώ φαντάστηκε ότι υπήρχε ο Ιώσα Σαββίδης στο γήπεδο. Τι να λέμε τώρα που δεν θα κάνει στην Ελλάδα. Και είπε και λόγια και έκανε και χειρονομίες. Εντάξει, έλεος. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο σήμερα. Όλα τα κρέατα του μήνα. Γεμίζει το τραπέζι σας από το Κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Όλο το πρώτο μισάωρο είναι προσφορά από τον Glimart. Γραβιάς 67. Κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV που είναι πατέντα, παγκόσμια πατέντα της Daikin, λέβητες αερίου όλα. Και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος, 917-646. Σας το λέω ευθαρσός. Για κλιματισμό νούμερο 1. Έχοντας βάλει σε πολύ μεγάλα καταστήματα, στα Lidl μέσα, σε εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης, έχει βάλει τα κλιματιστικά. Ο Κωνσταντίνος και ο ΣΕΣ, αδερφός και φίλος και ζουμουσάκι. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές μετά να πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Επειδή με ρωτάει η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Να πω ότι η εκπομπή ανεβαίνει μετά από το τέλος, γύρω στο μεσημεράκι, στο zoomusu.gr που είναι το site μας. Και εκεί θα βρείτε μέσα και τα ηχογραφημένα μας και τα ηχητικά μας και οι ειδησούλες για τον ΠΑΟ και οι ειδησούλες γενικά, ανέκδοτα, ό,τι λέμε, ό,τι κάνουμε, τα τραγούδια μας, το σαν σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, όλα είναι το site μας. Εκεί ανεβαίνει και η εκπομπή ηχογραφημένη στο zoomusu.gr. Η επόμενή μας αιμοδοσία, ναι μεν είναι το Δεκέμβριο, αλλά κάθε μέρα δώσε και σώσε, που λέει και η Τσόφα. Κάθε μέρα πηγαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο θέλετε και λέτε θέλω να δώσω αίμα, να δώσω ζωή για την τράπεζα αίματος των αθλητηρίων. Και αν δεν είναι για μας αλλού, το λέμε επειδή κάνουμε χρήση συνέχεια, κάθε μέρα μας παίρνετε τηλέφωνο να δώσουμε αίμα εκεί που υπάρχει ανάγκη. Μακάρι να ήταν αχρίαστες οι φιάλες. Πάμε σε διάλειμμα, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Άνοιξε η φωνούλα σιγά σιγά. Έλα, εδώ είμαστε, μπουκάραμε, εδώ είμαστε. 2310-287-888, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, μην το ξεχνάτε. Το σλόγγαν, το μότο, την κοσμοθεωρία μας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Υπενθυμίζω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση στο τέλος. 10 παρά θα κληρώσουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο, πάρα πολύ ωραία η προσφορά. Τα κρέατα γεμίζετε το τραπέζι σας για ένα μήνα με ό,τι καλύτερο υπάρχει σε κρέας, ό,τι εκλεκτό. Και επιλέγετε εσείς, δεν τα έχει έτοιμα, εσείς θα επιλέξετε. Και ευχαριστούμε το Κρεοπολείο Μιχάλης στην Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Τα ακούσατε το σούπερ πρόγραμμα. Υπέροχο πρόγραμμα έφτιαξε ο Λίμπερο με δύο σπουδαίες μεταγραφές και ο Κώστας Βασιλόπουλος που είναι κορυφαίος στο είδος του. Κορυφαίος, κορυφαία. Και πένα και μικρόφωνο με χρόνια εμπειρίας στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αλλά και ο Γιαννούλης, μεγάλη μορφή του μπασκετικού ΠΑΟΚ, που τα βράδια Δευτέρα και Παρασκευή θα κάνει μαζί με τον Σταύρο Κόλκα, θα κάνουν εκπομπή μπασκετική. Μόνο και μόνο οι αφηγήσεις δηλαδή του Γιαννούλη αξίζουν τον κόπο. Σπουδαίες μεταγραφές, σπουδαίο το πρόγραμμα, το ανακοίνωσε ο διευθυντής Γιώργος Αγόρας και τον ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Να πω ότι εμείς κλείνουμε μήνα, έρχομαι στις γραμμές 5. Μου κάνει, ελπίζω να μην είναι, αυτό. Φασκελώνεσαι και να είναι 5 γραμμές. Να πω ότι σε αυτό το μήνα έχουμε εισπράξει πάρα πολύ αγάπη από τους ανθρώπους εδώ. Πάρα πολύ αγάπη. Το λέω έτσι απλά. Πάρα πολύ αγάπη και κατανόηση για τις φωνές μας, για την τρέλα μας, για όλα. Για όλα. Εδώ στο καινούριο μας σπίτι. Λοιπόν, συντονιστείτε έτσι κι αλλιώς. Μπε στη φάση, διότι το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο αξίζει πραγματικά τον κόπο. Θα τα πούμε και αργότερα, επειδή με ρωτούσε για τις μεταγραφές την Παρασκευή που είπα. Η μία είναι Κώστας Βασιλόπουλος, τον ακούτε πλέον εδώ στο Λίμπερο 2 με 3 από σήμερα, φουλ επίδεση. Έτσι μετά 8-10 είμαστε εμείς, 10-12 πριν από εμάς, λόγω επειδή ο Μπατμανίδης, μετά έρχεται η Τρόικα, 10-12, 12-2 το ΠΑΟ 24 με Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Ορμπατζόγλου. Κώστας Βασιλόπουλος 2 με 3, 3 με 5 στο πέναλτι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να μην περιμένετε τις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Να δούμε το άτομο που κάνει σε αυτές σήμερα. Έλα Παναγιώτη! Καλημέρα σας, τι κάνετε. Θέλω πρώτα να απολογηθώ για αυτά που θα πω, γιατί θα είναι σαν να κάνω κολοτούμπα ορισμένα από αυτά.
Γιατί υποσχέθηκα ότι για τον προπονητή του ΠΑΟΚ θα μιλήσω το 12ο μήνα, αλλά θα δώσω μια συμβουλή μόνο, όχι τίποτα άλλο. Δεν θα το βρεις ούτε θα ξέρεις. Είδες και εμείς πώς μιλάμε. Δεν είναι στο. Θέλω να ξεκινήσω όμως από κάτι. Η ομάδα πήγε και γύρισε με λεωφορείο στη Λάρισα. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Για πες μου. Ναι. Ξέρεις. Αν πήγε με λεωφορείο. Ναι. Δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Σταμάτησε καθόλου στα Τέμπη. Κατάλαβα. Εκεί σε ένα μνημείο που υπάρχει εκεί. Ναι. Σταμάτησε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Αν σταμάτησε. Είστε κάποιος κόμπος στο λαιμό κανενός από τους ποδοσφαιριστές μιλάω. Για κανέναν άλλον δεν με διαφέρει. Είστε κάποιος κόμπος στο λαιμό τους για αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Σε ρωτάω λοιπόν, πόσοι από αυτούς που φορούν τώρα τη φανέλα μπορούν να καταλάβουν. Τους εξήγησε κανένας τι είναι ΠΑΟΚ. Είναι λοιπόν, ένα θέμα σοβαρό αυτό. Ναι. Που, δηλαδή ώρες κουβέντας. Φίλε μου Κωστή, ξέρεις πόσους αγαπάω και σε εκτιμώ. Με τα σοβαρά πρέπει να ασχοληθούμε πλέον. Γιατί άμα ασχοληθούμε με τον κύριο Κούγια, εισαγωγικά τον κύριος, ειλικρινά μιλάω, και άμα θέλει ας με κάνει και μήνυση. Δεν έχω πρόβλημα, λέω και τα στοιχεία μου και με κάνει και μήνυση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τον κύριο, γιατί έχει συνηθίσει να στέλνει εξώδικα. Αυτόν, ποιος θα τον στείλει ένα εξώδικο για αυτή την πράξη που έκανε. Νομίζω το πράγμα δεν θα το αφήσει έτσι. Λοιπόν, εγώ μία προειδοποίηση και όχι απειλητικά, ο κύριος αυτός είναι ανεπιθύμητος στο σπίτι μας. Λοιπόν, όποιος τον βάλει μέσα στο δεν σπίτι μας ότι θα ξαναγίνει είναι αυτό. Ειδικός αυτούργος για το αυτό που θα ακολουθήσει. Εγώ έτσι ξέρω να μιλάω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, όχι για αυτό που θα ακολουθήσει, δεν αφήνουμε τίποτα να αιωρείται, καμία απειλή. Είσαι ανεπιθύμητος στην Τούμπα. Εγώ δεν έχω απειλή. Τελείως. Δηλαδή τι να απειλή. Δεν απειλώ κανέναν φίλε μου, ούτε... Ναι, άσε με εμένα να σε προστατέψω. Άσε με να σε προστατέψω με αυτό που λέω. Καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις εγώ δύο φορές. Αλλά άσε με να βάζω να το στρογγυλέψω. Ξέρω τι σου λέω. Αύριο αν φάει μία στο κεφάλι θα βγει να πει ότι αυτή εκεί. Έτσι, προάγουν τη βία και άσε με να σου ερωτήσω. Ευχαριστώ πολύ που σας ξέρω, κατάλαβα. Λοιπόν, ένα τρίτο που θέλω να πω. Κάνε επίλογο, περιμένουν πέντε. Πάμε. Ναι, ένα επίλογο, ένα τελευταίο. Η διατησία δεν μας απασχολεί. Εμείς είμαστε, αυτό πώς το λένε, πες το πέσω. Είμαστε οι χαλίφιδες. Είμαστε οι χαλίφιδες. Σμπροχνόμαστε. Θέλω να πω για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, για τον κύριο Λουτσέσκου, ότι είναι καλό να θητεύσει δίπλα σε ένα μεγάλο προπονητή που θα πάρει ο Σαββίδης τώρα που έχει διακοπή. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά! Να μην βγει κανένα να με... Βρεάσε τώρα, μη στεναχωριέσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Την αγάπη μου. Φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κονσόρτσιουμ, τι γίνεται. Έλα κονσόρτσιουμ. Λοιπόν, από σήμερα αλλάζω τέτοιο ονομασία. Παρατσούκλι προς ονείμιο. Να φύγει ο Λουτσέσκου. Να φύγει ο Λουτσέσκου, μάλιστα. Κατά το να φύγει ο Δόνης. Να φύγει ο Δόνης. Να φύγει πριν είναι πολύ αργά και κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Ο άνθρωπος είναι παντελώς ασχετός και ακατάλληλος για τον ΠΑΟΚ. Εγώ απορώ καταρχάς ποιοι τον φέρανε αυτόν τον άνθρωπο που στο παιχνίδι. Είναι επιλογή Μίχελ. Σου λύνω αμέσως όταν ξέρω, σου απαντάω κατευθείαν. Ναι. Έβαζε κολοδάχτυλο στην εξέδρα. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε να φτιάξει τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε τώρα. Το ένα που λες με το άλλο είναι άσχετο. Δηλαδή, όχι, θα μπορούσε. Άσχετο, Κωστή, άκουσε με λίγο. Δεν παίρνω σε καμία περίπτωση το μέρος του. Ξέρετε πολύ καλά πριν έρθει την άποψή μου. Υπάρχει την έχω πει πολλές φορές. Θέμα, ναι, λίγο. Αλλά υπάρχει, θα μπορούσε. Πρόσεξε. Είναι σημαντικό. Άκουμε να σου πω. Θα μπορούσε να κάνει δάχτυλο στην εξέδρα και να έρθει και να κάνει ομαδάρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην τα συγχαίεις. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω μαζί σου. Βεβαίως. Έτσι, γιατί
υπάρχει και ένα θέμα ηθικής τάξης. Βεβαίως, αλλά θα μπορούσε να είναι ανήθικο αυτό που κάνει, αλλά να έρθει και να φτιάξει ομάδα και να λέμε ναι, είναι παλιοχαρακτήρας, αλλά είναι ικανός για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι θέμα παλιοχαρακτήρα. Ο άνθρωπος που βάζει κολοδάχτυλο στην εξέδρα δεν διαφέρει από τον από το κούγια που φτύνει. Φτύνει όλο τον ΠΑΟΚ. Και βάζει κολοδάχτυλο σε όλο τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πάντων, λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν. Λοιπόν. Είναι απαράδεκτος και σαν προπονητής. Είναι φοβικός. Μπράβο, βλέπεις ότι και εσύ το διαχωρίζεις. Λοιπόν, άλλο το άλλο. Είναι φοβικός, είναι ακατάλληλος για τον ΠΑΟΚ και θα κάνει μεγάλη ζημιά. Και κάτι ακόμα. Πες το. Δεν μπορεί να παίξει ο σημερινός ΠΑΟΚ χωρίς τον Μπίσεσβαρ, κατά την άποψή μου. Ναι. Ο άνθρωπος ξέρει την περισσότερη μπάλα από όλους. Είναι ο πιο δημιουργικός και δεν μπορεί να έχει, κατά τη γνώμη μου, πάνε τον Ελκαντουρί πρώτο και τον Μπίσεσβαρ δεύτερο. Ο άνθρωπος ξέρει πολύ μπάλα και είναι αυτός που χρειαζόμαστε στη θέση συγκεκριμένη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Και ένα τελευταίο. Ναι. Απορώ επίσης ποιος ανανέωσε το συμβόλαιο του Κουλούρη. Ρε παιδιά, είναι καλός. Παοκτσάκι. Δώστε τον να πάει να παίξει κάπου αλλού. Τον έχεις και παίζει και αντικαθιστά τον Μπρίγιο. Δηλαδή τρελαθούμε εντελώς. Να διαφωνώ με την αλλαγή του Πρίγιοβιτς. Μπορεί να μην υπάρξει όλο το μάτς. Ο Πρίγιοβιτς θα βρει μισή ευκαιρία και θα στο βάλει τον γκολ. Όπως έκανε. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Λάθη επαναλαμβανόμενα πάει να είναι συμπτώσεις. Έγινε. Άντε, χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, πρώην κονσόρτσιουμ, νυν να φύγει ο Λουτσέσκου. Τέλος, βαφτίστηκες λαμπάδα το Πάσχα, Transformer. Θα σου πάρω. Φιλιά, φιλιά. Τι να κάνουμε. Λέμε και κανένα αστείο να περάσει. Στεναχώρια. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Μ' ακούς. Άκη, εσύ. Άκη, ναι. Έλα, έλα, γορμό, έλα. Πάω να πω δύο λεπτά κάτι. Αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, που είπε και ο φίλος. Εγώ ποτέ δεν βρίζω και ποτέ δεν λέω κακή κουβέντα για παίχτη ή όποιον προπονητή ναι. έχουμε. Κριτική μεν, αλλά όχι αφορισμός και κριτική επαξίωση. Κάνω εκεί που πρέπει μπροστά. Ναι. Εχθές ήμουν και στο παιχνίδι, προχθές. Λοιπόν, αυτός πρέπει να φύγει. Δεν κάνει για μας. Έτσι. Και δεν λέω ναι. όνομα, ξέρετε για ποιον λέω. Σας είπα, δεν θα βρίσω και δεν θα πω κανέναν. Αλλά αυτός πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται να κουτσάρει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό, Κωστή. Δεν μπορεί ένας ψευτοπρόεδρος εκεί πέρα να κάνει κουμάντο στην ομάδα του, γιατί αυτός πήρε το χι, μόνος του. Πέστε τον τρελό, πέστε ό,τι θέλετε. Αυτός πήρε το χι, γι' αυτό μπήκε μέσα. Μια μισή ώρα πριν μας κερνούσε καφέδες και μετά από 10 λεπτά μας έβριζε προσωπικά εμένα και άλλους τρεις που πήγαμε. Ναι. Μας έβριζε, μας... Δήθεν ήθελε να μας κεράσει και όχι, δεν το δεχθήκαμε. Και χωρίς να προκληθεί, γιατί είπε διάφορα ψέματα. Που έμαθα ότι δεν ίσχυαν τίποτα πολλά. Μα είδε το γιο Σαββίδη στο γήπεδο να τον βρίζει και να κάνει χειρονομίες και δεν ήταν καν στην Ελλάδα. Εγώ άκουσα, γι' αυτό βγήκα. Γι' αυτό βγήκα. Ο Γιώργος δεν ήταν εκεί καν. Μα φυσικά το λέμε, δεν υπήρχε. Γιατί αν ήταν εκεί θα ήμασταν τουλάχιστον 5 με 6 μέτρα μαζί. Φίλε, μα δεν θα πούμε ψέματα στον κόσμο. Θα λέγαμε ήταν εκεί και δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν ήταν καν εκεί, δεν μπορεί να του κάνει χειρονομίες, ρε φίλε. Του λέω, Κωστή, μας έβριζε. Πρώτα λέει, κεράστε τα παιδιά. Και επειδή δεν δεχτήκαμε κέρασμα, λέμε εμείς είμαστε από τη Θεσσαλονίκη γιατί το ξέραμε ότι είναι Καραγιουζάκος. Εμείς δεν γουστάρουμε κέρασμα, έτσι ακριβώς τον είπαμε. Και μετά από 5 λεπτά το σκέφτηκε, ξαναγύρισε και άρχισε να βρίζει. Να μας βρίζει εμάς. Και μόλις τον αγριοκοιτάξαμε και τον όρμηξε ένας φίλος μου, σηκώθηκε, έφυγε σαν τη ξέρεις ποιος. Ναι, ναι. Το είδαμε και στο φτύσιμο. Έφτυσε και πήγε, κρύφτηκε μετά, έκανε πίσω από τους φυσικοτούς. Να πω και κάτι τελευταίο. Δεν τον έβρισε ο Καντουρί. Δεν τον έβρισε κανένας. Περίμενε όποιος έρθει πρώτος προς το μέρος του, να τον φτύσει, να τον βρίσει. Αυτός άρχισε να βρίζει πριν ακόμα τελειώσει το παιχνίδι. Κατάλαβες. Ναι. Μου είχε πει κάποιος που τον ήξερε καλά. Δεν θέλω να πω όνομα. Δικηγόρος. Αθήνα. Ναι. Αρρωσταίνει με ένα πράγμα ο συγκεκριμένος. Ναι. Λέω με τι. Με το να μην ασχολείσαι μαζί του καθόλου. Και να πω τελειώνω. Αρρωσταίνει μου λέει.
αρρωσταίνει. Όσο για τα ραδιόφωνα της πόλης μας, αυτοί που τον βγάζουν, ντροπή τους. Ντροπή τους αυτοί που τον βγάζουν. Αν θέλετε τηλεθέαση, έχει καραγκιόζητες πάρα πολλούς. Αυτόν γιατί το βγάζετε, ρε. Τίποτα άλλο. Χαίρετε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, ρε Κοτσάρη. Γεια σου, Αντουάν. Συγγνώμη. Σε μια αγωνιστική που θα κερδίζαν και οι τρεις, ας πούμε, και θα είμαστε πάλι στο συν-2. Φέραμε χ. Ήρθαμε πιο κοντά, ρε φίλε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ανοίξαμε την ψαλίδα από τον Ολυμπιακό. Που είναι, δηλαδή, έμεινε στου 8 και πήγαμε στου 12 και μειώσαμε στον ένα πόντο από την ΑΕΚ, φίλε, που είναι στου 13. Δηλαδή, πρόσεξε όμως, είναι σωστός ο τρόπος αντιμετώπισης όλων. Όχι, δηλαδή, δεν θέλω ούτε πανηγυρισμούς, ούτε είμαστε αίτητοι, είναι λάθος. Λάθος είναι, έτσι νομίζω. Εγώ βλέπω μια το καταλαβαίνετε. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία έχει τρομερό ρόστερ, απλά δεν έχει στρατηγό, φίλε. Δεν υπάρχει στρατηγός να την κατευθύνει, δεν υπάρχει στρατηγός να κάνει τις σωστές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχει περάσει σχεδόν 1,5 μήνες από τότε που ανέλαβε και η ομάδα δεν κάνει ούτε μια κομπίνα στα στημένα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Πήγε να κάνει ένα ψιλοκρεμαστό για κεφαλιά στο Μαωρίσιο. Ναι, ναι, άστο, δεν ξέρω αν ήταν προσχεδιασμένο αυτό. Δεν έχει προσδώσει την ομάδα τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα δεν βελτιώνεται. Και δεν είναι ότι οι παίκτες είναι 1 μήνα στην Ελλάδα καινούργοι. Είδες εσύ κάτι, μια προσαρμογή ή κάτι. Εγώ δεν αφιερίνει να μην υπάρχει πουθενά γιατί εκεί που τον βάζει. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν έχει βελτιωθεί. Ο Βιερίνη, ο οποίος κάνει εκπληκτική παλιά στον γκολ του Μάτος. Ναι, ναι. Έφαγε πολύ ξύλο, αλλά δεν είδα την ομάδα να βγάζει έστω, ρε παιδί μου, έναν αυτοματισμό, ένα συνδυασμό. Ένα μήνα αυτό το πράγμα να μην έχει μια βελτίωση. 1,5 μήνας. 1,5 μήνα είναι αυτός. Είναι από τις 10 Αυγούστου. Έχεις ζήσει κάποια βελτίωση? Καμία. Δεν βελτίωσε, παιδί μου, έχεις ζήσει την ομάδα. Δεν γίνεται, αγόρι μου, να κάνεις ένα 0 με τη Λάρισα, που η Λάρισα δεν περνάει το κέντρο και να πέσεις 60 λεπτά άμυνα για να φύγεις με το 1-0. Δεν είσαι, αγόρι μου, στην Ξάνθη. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την Ξάνθη. Σαν όχι, ομάδα, είναι άλλο μέγεθος, φίλε. Άλλο, δεν είναι, αγόρι μου, σε μια ομάδα που έχεις 2.000 κόσμο και να άμα φέρεις το χινά δεν το φέρεις, ας πούμε. Δεν σε κάνει κανένας τίποτα. Δεν κάνεις για αυτό, για το πάω. Για μένα η ομάδα πρέπει να είμαστε να αλλάξει προπονητή, φίλε. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις. Δεν ξέρω αν άκουσε την αρχή τι είπα. Δεν ξέρω. Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είπα. Δεν μπορεί να ηγηθεί. Από την αρχή. Τα είπα εγώ να μην τα λέω ξανά και κουράζω. Γιατί τα είπα στην εισαγωγή. Το πρώτο μισάωρο είπα το εξής. Μέχρι τώρα εγώ από την αρχή, θυμάστε οι ακροατές, είχα βάσιμες αμφιβολίες αν μπορεί. Και είπα, διάψευσέ με και εμένα και όλους εμάς που πιστεύουμε ότι δεν είσαι αρκετός. Δεν υπάρχει ομάδα σε 1,5 μήνα να μην έχει βγάλει μια κουβέντα. Δεν λέμε ότι φταίει μόνο αυτός. Δεν λέμε ότι είναι δική του ομάδα. Είναι και το τι μεταφέρεις εσύ σαν προπονητής στην ομάδα σου. Δεν γίνεται να κάνεις το 0-1 και να τους πάτε ορμήστε, πατήστε τους και το δεύτερο να τελειώνουμε, να φύγουμε, να τους κρατάς όλους πίσω. Και να παίζουμε αντιεπιθέσεις με στη Λάρισα. Έχουν ευθύνη και οι παίκτες, φυσικά, έτσι. Οι παίκτες έχουν ευθύνη. Δεν είναι μόνο προπονητής. Δεν είναι μόνο προπονητής. Αλλά μπορούμε καμιά φορά, αν ο στρατηγός δεν είναι αντιφατικές εντολές και οι στρατιώτες δεν μπορούν να είναι αποδοτικοί όσο πρέπει. Αυτό το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έγινε, Αντουάν. Γι' αυτό πρέπει να σοβαρευτούμε τώρα, γιατί βλέπεις και οι άλλοι μαζί με το πρωτάθλημα και εμείς δεν το παίρνουμε. Τις απώλειες με μικρούς, μέσα εισαγωγικά, με Απόλλωνα, με Λιβαδιά και με Λάρισα, 6 βαθμούς δεν τις πληρώσαμε μέχρι τώρα στη βαθμολογία. Ναι, και κάτι άλλο, είδες τι ωραίο είναι ένα πρωτάθλημα όταν δεν υπάρχει ταβαντζής. Όταν είναι 8ος και δεν σε σπρώχνει διαιτησία. Όταν δεν υπάρχει ταβαντζής και όταν οι μικρές ομάδες που μπορεί να κερδίσει και η Λαμία και η Λάρισα. Έτσι και ο Αστέρας. Ξέρεις γιατί οι μικροί ξεσκίζονται? Δεν είναι επειδή ξαφνικά θα μας πάνε. Δεν έχει play-off, ρε. Όχι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ταβαντζής που θα τους σώσει, όπως και δεν υπάρχει ταβαντζής που θα τους βγάλει στην Ευρώπη, φίλε. Είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι δύο που θα πέσουν, ούτε έχει ξεκαθαρίσει 5 που θα βγουν στην Ευρώπη. Αλλά ο καθένας για την πάρτη του. Και ο καθένας παίζει για την πάρτη του, φίλε. Είναι απλά τα πράγματα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αντώνη, γεια. Πάμε παρακάτω. Ένα υπέροχο δώρο δίνουμε σήμερα, τα κρέατα ενός μήνα εκλεκτά από το Κρεοπωλείο Μιχάλης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στις γραμμές, 23-10-287-888. Καλημέρα! Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς τον μήνα. Γεια σου, Ευγένη. Καλή χρονιά δεν λέμε, εντάξει, να το μείνει μακριά ακόμα. Δεν λέμε, είμαστε ακόμα. Απέχουμε λίγο, απέχουμε. Φίλε, εγώ όλα αυτά που ακούω συμφωνώ με τον προπονητή, αλλά εμένα κάτι δεν μου αρέσει γενικότερα στο κλίμα. Στο κλίμα, είπες.
το κλίμα, ναι, 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 ναι. Το κλίμα του πρωταθλήματος. Α, υπάρχει μια μυρωδιά, μια... από Μουχάμι... Έρχεται μια μυρωδιά, μια δυσοδία, ρε φίλε. Ναι. Δεν μπορεί ξαφνικά να, να φαίνει γη. Εμένα δεν είναι... δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα. Και να έρχονται την άλλη μέρα οι άλλοι δυο και να χάνουν. Δηλαδή τι λες, ότι επειδή φέραμε χ, κάθισαν και άλλοι και χάσανε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, όχι επειδή φέραμε χ. Άγγελε μου, δεν υπάρχει αυτό, Άγγελε. Άκουσε το πράγμα. Να σου πω λίγο, να σου πω λίγο το σκεπτικό μου πώς βγαίνει αυτό. Δεν μπορεί από το 60-70 και μετά ο διαιτής το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Εγώ μόλις έβλεπα πριν το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο, λέω το φίλο που βλέπαμε το παιχνίδι, αυτό πήγε ένα-ένα να το ξέρεις. Το ότι μπορεί να σμπρώχνεται η ΑΕΚ, δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού μας να υπάρχει ότι φέτος θα σμπρωχτεί η ΑΕΚ, ναι. Αλλά το ότι κάθεσε ο Ολυμπιακός να χάσει για ποιο λόγο, για να γιουχάρετε... Όχι να κάτσει να χάσει. Ναι. Όχι να κατα... Ή ότι η ΑΕΚ πήγε τόσο χαλαρή στην τρύπα, δεν ήθελε η ΑΕΚ να ανοίξει την ψαλίδα χθες. Θέλω να σου πω ότι λόγω του ότι είχαν και δύο παιχνίδια. Ναι, ήταν κουρασμένη. Δεν μπορώ να σβρώξω την ΑΕΚ, σου λέει, κάτι να κόψω κάτι άλλο και να μπορέσω να, να ισορροπήσω την κατάσταση. Α, από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη. Ναι, ο διαιτητής φάνηκε, φάνηκε ότι ήθελε το μάτς να το πάει σε απώλεια βαθμού για το πάει. Ασχέτως που εμείς ήμασταν χάλια. Άλλο το ένα. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν διαφωνούμε, δώσαμε το δικαίωμα. Αλλά εντάξει, τώρα πού πας, ρε κουλούργη, να πούμε. Πας να πάρεις κεφαλιά με τους αγώνες απλωμένους, ρε φίλε. Δεν παίρνεις τον Ολυμπιακό να μην σου δώσει κάρτα. Ναι. Αυτό είναι κίτρινη, φίλε. Γίνονται τέτοια δεκάδες. Μέσα στο παιχνίδι. Κωστή μου, ναι. Αν το δεις, δεν κοιτάει καθόλου την μπάλα. Ναι, 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 δεν κοιτάει. Απλώνει τον αγώνα, πηδάει, και τραβάει γωνιά κατευθείαν. Όχι, εγώ σου λέω, είναι κίτρινη, εντάξει, κίτρινη. Τέτοια, δηλαδή οι σκαριές, οι γονατιές που έφαγε ο Σαμπράνο, οι κλωτσιές που έφαγε ο Βιερίνη, οι σκαριές μέσα στο παιχνίδι. Τι έγινε, εκεί τι, τίποτα. Δεν διαφωνώ, αν ήμασταν σε άλλη ομάδα θα ήταν κίτρινη. Σε εμάς είναι κόκκινη, ρε φίλε. Όπως και αν ήταν στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα ήταν αποβόλη, γιατί πλέον ο αγώνας είναι τιμωρείται, γιατί μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά ο αγώνας σε όλα τα αγωνίσματα. Τέλος πάντων, εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Αίσθηση είναι, δεν είναι ούτε τέτοιο. Ούτε... Και τον έλεγα τον άλλον που βλέπαμε το μάτς, να δεις που οι άλλοι δεν θα πάνε καλά αύριο. Εγώ το λέγω όλη τη βδομάδα, Άγγελε, έλεγα, δεν κερδίζει ΑΕΚ. Ξεκινάει από χ μέχρι ήττα. Αλλά τι θα κάνουμε εμείς, σαν να το είχα δει, ρε φίλε, το έργο. Έτσι. Ούτε στην Ξάνθη, φίλε, δεν κερδίζει ΑΕΚ. Δεν περίμενα να κερδίσει ο Ατρόμητος στο Γαύρο. Να σου το πω στα αίσια. Δεν το περίμενα. Έτσι, γιατί να φάνηκε ότι λίγο ρολάρει ο Γαύρος μετά από το Champions League και αυτά, δηλαδή ότι ίσως κάτι. Αλλά είναι τραγική, φίλε, η άλλη. Αυτό που λέγαμε όλοι μέσα στη εβδομάδα είναι ότι η ΑΕΚ έχει δύο δύσκολα παιχνίδια και είναι ευκαιρία να περάσουμε πρώτοι. Αυτό λέγαμε όλοι. Την κλωτσίσαμε την ευκαιρία. Δύο εκτός έδρας. Κλωτσίσαμε την πρώτη. Θα ξαναέχουμε ευκαιρία. Ας ελπίσουμε αυτές τις 15 μέρες να μπορέσουν να βρεθούν ακόμα περισσότερο μεταξύ τους. Αυτό θέλω να πω εγώ. Θέλει κάποιον πιο σκληρό. Δεν έχουμε σκληρό προπονητή όσο είναι σκληρό το Βιτάμφιλο. Τόσο σκληρό προπονητή έχουμε. Και με αυτή την χορηγία από τη Vitam Soft, από τον Άγγελο Διπιτούζη, κυρίες και κύριοι, αγόρι μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Να μπω κι εγώ στο λεωφορείο των φίλων που επιθυμούν. Βεβαίως. Είσαι αποχώρηση του προπονητή. Είσαι ο. Λοιπόν. Το όνομά σου. Κώστας. Κώστας, έλα ρε Κώστα. Το κάνει δεύτερη ή τρίτη επανειλημμένη φορά. Ενώ έχει ποιοτικότερος παίκτης στον πάγκο και αναφέρομαι στον Μπίσεσβαρ, αφού βγάζει τον Μπέλκα. Βάλει τον δηλαδή τον Μπίσεσβαρ, τι γίνεται, τον ξεχάσαμε, τον Μπίσεσβαρ. Κορυφαίος παίκτης στο δεύτερο γύρο πέρσι. Ο πολυτιμότερος παίκτης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που δίνει τη σωστή πάσα, τον ξεχάσαμε εντελώς, τον Μπίσεσβαρ. Και λέμε ότι θα παίξουν οι καινούργοι και όταν δεν παίζουν οι καινούργοι λέμε δεν είναι έτοιμοι. Α, δεν είναι έτοιμοι, θα παίξουν οι παλιοί που είναι έτοιμοι. Βάλε τον πιο έτοιμο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση ένα μικρό πραγματάκι, θα σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Στον γκολ του Μάτος, ενώ είναι με το φανελάκι του αναπληρωματικού, πανηγυρίζει σαν τρελός ο Μπίσεσβαρ. Τα προσέχω αυτά. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Πού είναι απέξω τώρα, πού είναι στην απέξω τελείως, έτσι δεν τον υπολογίζει καν. Κάτι παίζεται τώρα εδώ, τέλος πάντων. Κάτι παίζεται. Λοιπόν. Τι κάτι παίζεται. Θέλει να βάλει αυτούς, δεν τον υπολογίζει. Μην ψάχνετε πάντα ίντριγκα από πίσω, παιδιά. Δεν θέλει να βάλει τον Μπίσεσβαρ, δεν τον πιστεύει όσο πιστεύει τον Καντουρία. Αυτό.
Δεν υπάρχει ναι, κάτι. Δηλαδή, μην ψάχνετε κάτι. Μην σας δηλητηριάζουν το μυαλό πάντα. Όχι, εντάξει, με ίντριγκα. Τελειώνω εδώ. Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχει, θα το πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ότι η απόδοση του Καντουρί δεν δικαιολογεί να παίζει 90 λεπτά. Σωστό. Και να μην παίζει. Συμφωνώ. Ο Μπίσεσβαρ. Μπορεί ο Καντουρί να είναι τρεις κλάσεις ανώτερος από τον Μπίσεσβαρ. Τρεις δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης. Ματάκι, χορταράκι, αδερφέ. Σκέψω ότι ο Μπίσεσβαρ έχει δώσει στον πάγο, έχει προσφέρει. Ο Καντουρί δεν έχει προσφέρει ακόμα. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Όχι επειδή ξέρει, έχει καλά χτυπήματα. Εγώ δεν είδα ούτε καμιά assist, ούτε κανένα σουτ σωστό. Δεν έχω δει κάτι μέχρι στιγμής. Δεν είναι ακόμα από τους καινούριους. Ο πιο έτοιμος, φίλε, είναι ο Σαμπράνο, όπως αποδεικνύεται. Και λόγω θέσης, πιο εύκολα ενσωματώνεται ένας αμυντικός παίχτης παρά ένας επιτελικός, ένας δημιουργικός, ένας επιθετικός. Το ξέρετε αυτό. Ο Σαμπράνο, φίλε, έκανε προχθές, έκανε το πρώτο του λάθος από τη μέρα που ήρθε. Σε ένα γύρισμα εκεί. Σε ένα μάνα λάθος έχει κάνει μόνο. Το έδειξε κατευθείαν Κώστα και δεν τίθεται θέμα ούτε έτοιμος και ούτε ανέτοιμος και όλοι για τον Ζαμπράνο έχουν να πούν καλά τι λόγια. Τι να λέμε τώρα, άστο. Βρήκαμε αμυντικό. Τους άλλους όπως τους και περιμένουμε να έρθουν να κάνουν περνάνε διαγωνιστικές όμως. Και ξέρεις ότι αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε γκέλες θα τα βρούμε μπροστά. Να τα πάρουμε. Θα τα βρούμε δεν μπροστά. Ξέρω αν θα, δηλαδή επειδή είμαστε κοντά στην ΑΕΚ, εμείς δεν παίξαμε ακόμα ούτε με Ατρόμητο, ούτε με Αστέρα, ούτε με ομάδες πιο δύσκολες, ντέρμπι εννοώ, Πανιόνιο και τέτοια. Σωστά. Γιατί θα έρθουν και εκείνα τα μάτια και φορμαρισμένος να είσαι, δεν σου εγγυάται κανένας ότι θα τα πάρεις εκείνα. Μα γι' αυτό μιλάμε έτσι σήμερα. Και θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε είμαστε αίτητοι, μειώσαμε τη διαφορά από την ΑΕΚ, όλα καλά. Όχι. Αυτό είναι η λάθος αντιμετώπιση, παιδιά. Αν θέλετε να το μορφύνουμε το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να δούμε ότι δεν είμαστε εντάξει εμείς. Δεν είμαστε έτοιμοι όσο πρέπει. Θα έπρεπε να ανοίγει η ψαλίδα, θα έπρεπε να έχουμε φύγει μπροστά. Χάσαμε πόντους τζάμπα. Κώστα, ήταν η φιλοσοφία του προπονητή και ίσως και των παικτών. Δεν ξέρω τώρα αν. Δηλαδή, κερδίζεις 1-0. Μία ομάδα που είναι με διαφορά η πιο αδύνατη αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Ναι. Χωρίς να σου κάνει τελική. Βλέπεις ότι δεν μπορεί η Λάρισα. Και κατεβαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο με 1-0 υπέρ σου και κάνεις πασούλες να περάσει η ώρα να τελειώσει το μάτς. Αυτό είναι τελείως λάθος. 0-2, γεια σας. Και μετά βάζεις παίχτες σαν τον Σακχόφ και τον Γκουλούρη, οι οποίοι δύσκολα να σε βοηθήσουν στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Δηλαδή, ο Μπίσεσβαρ δεν θα τη βγάλει μια πασούλα στον Μπρίγιοβιτς. Μία δεν θα του περάσει, μια κάθετη. Μία δηλαδή, πάσα. Ο Μπίσεσβαρ, αν μπει στο 60 που είναι και πιο κουρασμένοι αντίπαλοι, δεν θα κρατήσει την μπάλα. Θα κρατήσει την μπάλα. Τέλος πάντων. Δηλαδή να βάλω το Σακχόφ, να έχω και το Μαουρίτσιο και τι να κάνω εκεί πέρα, να κρατήσω το 0 που δεν μπόρεσα να το κρατήσω πάλι. Δεν βοηθήθηκε καθόλου από τις αλλαγές. Καθόλου δεν βοηθήθηκε. Έπαιζες με 3 αμυντικά χαφ σχεδόν, εξαροχτάρια, με 3 είχες μέσα και έφαγες γκολ μόλις επίσης σε 10 λεπτά. Δείχνεις ότι φοβάσαι το μάτς. Το δείχνεις στον αντίπαλο. Είναι σημαντικό. Ο αντίπαλος ξέρει ποιοι μπαίνουν αλλαγή. Όταν του δεις λοιπόν ότι μαζεύεσαι, βάζεις έναν άνθρωπο, ο Σαχόφ είναι τέτοιος παίχτης. Παίχτης τον βάζω για να κρατήσω το αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Ένα τελευταίο κουστί για να κλείσω. Ναι. Η ομάδα μας συνεχίζει να δείχνει αδυναμίες στην αμυντική στάση. Γιατί, τώρα θα μου πει κάποιος, έχουμε την καλύτερη άμυνα. Ναι, αλλά έχουμε την καλύτερη άμυνα επειδή έχουμε την μπάλα στα πόδια. Όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα στα πόδια και προσπαθούμε εμείς να καθίσουμε πίσω, πάνω από 20 λεπτά χωρίς να φάμε γκολ δεν μπορούμε. Και αυτό φαίνεται στα ντέρμπι στην Αθήνα που έχουμε φάει γκολ στο 20 λεπτό. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Με Ρέι, δηλαδή βρήκαμε τέρμα, φτούφτου τον φτύνω συνέχεια να μην το ματιάσω, αλλά αν και τα φτισήματα τώρα είναι της μόδας από την άλλη πλευρά, οπότε βρήκαμε τέρμα, βρήκαμε στόπερ. Τέλος. Δηλαδή, εκτός απροόπτου, αν αύριο δεν παρουσιαστούν τελείως διαφορετικοί, βρήκαμε δύο ανθρώπους που είναι κολόνες. Είναι κολόνες, αλλά χρειαζόμαστε ανασταλτικά καλύτερα. Όλο αυτό πρέπει να δουλευτεί κιόλας. Και η αμυντική λειτουργία γενικά. Θες το αριστερό μπακ, θες το αμυντικό χαφ. Εκεί πονάμε. Υπάρχει μια τρύπα έξω από τα στόπερ. Έξω από τα στόπερ υπάρχει τρύπα αμυντικά. Δεν είμαστε καλά. Έγινε. Αμυντικά, λέω, έτσι. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Πάμε παρακάτω. 23-10. Δεν κάναμε διάλειμμα, Όχι, ρε φίλε, το έχουμε πάει μόνο κοπανιά. Πρέπει να πω, έχουμε και καινούριο χορηγό σήμερα. Θέλω να πω και καλό. Ναι, καλημέρα, θα τα πω και μισή. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Καλό στο παιδί. Ας πω μόνο πανόραμα. Έλα, ρε πανόραμα, έλα, αδερφέ μου. Σε πήρα τηλέφωνο από την έξοδο του πανοράματος και έχω φτάσει το καλοχώρι μόλις είμαι τώρα για διάλειμμα. Φίλε, είδες πόσο γρήγορο σου έχουν κάνει τους δρόμους, φίλε, σε δύο λεπτά είσαι από τη μία. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Έλα, γορμέ, έλα, εγώ φταίω. Καταλαβαίνω, θέλετε να μιλήσετε. Δεν πειράζει. Επίσης θα σε περιμέναμε και αύριο να μας έχασες. Μου.
Καταρχήν με πρόλαβες για αυτό που πήρα τηλέφωνο. Τώρα θα πεις περίπου μισή ώρα, ό,τι και να λέγεις θα με προλάβαινες. Μην βλέπουμε συνέχεια ρε παιδιά προπαγάνδα και ίντρικα και... Όχι, ρε, παιδιά. Το Σάββατο έπινα καφέ με φίλο μου από τον Κιλκίσα Έκτη, ο οποίος ήρθαν εδώ πέρα με την οικογένεια και βγήκαμε για ένα καφέ εδώ Θεσσαλονίκη και του έλεγα αυτό το πράγμα. Του λέω επειδή κάτι μανδραϊκούς και κάτι φιλιατρά ξεχάσατε πως είναι η Ευρώπη. 30 θαλάσσεις είχαμε κάθε χρόνο όταν παίζαμε UEFA, του λέω. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Περίμενε, του λέω. Μην βιάζεσαι. Το Δεκέμβριο ο Χιμένε θα δεν ενισχυθεί. Θα γυρίζει στον πάγκο και θα κλαίει. Δεν θα ξέρει τι να βάλει μέσα. Μα ήδη αρχίσανε, βλέπεις. Και αυτοί οι οποίοι πέφτουν κάτω επειδή δεν μπορούν, αλλά και αυτοί χθες, άμα έβλεπες το ματς ΑΕΚ, επειδή ήμασταν στο Ρίτζεσι με τον Νίκο τον Τζατζαρά και τον Χρήστο τον Ραγκάτση, το βλέπαμε μαζί το ματς. Εκεί. Δεν μπορούσαν από το 60 και μετά να κάνουν ένα βήμα οι παίκτες ΑΕΚ. Μα έτσι, όλοι οι παίκτες λέγανε είμαστε κουρασμένοι. Για να δείτε λίγο τη γλύκα λοιπόν τώρα. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς είναι το πράγμα. Να δώσω συγχαρητήρια στον Ελκαντουρί, γιατί εκεί αν ήταν κανένας άλλος θα γινόταν χαμός εκεί που τον έφτισε. Βασικά αυτός πρέπει να νευρίασε, επειδή εκείνος ο κοστομάτος πρέπει να του ζάλισε σε όλο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Έλεγε και εκεί, μα αν δείτε, αν διαβάσετε τα χείλη του, ο Κουστούμάτος δίπλα, το αγόρι αυτό το τρελό, λέει fuck off, fuck off, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω πάρει το proficiency, ναι, για να το διαβάσω τα χείλη του, το βλέπεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως ο κύριος Χούγιας που είναι δηλωμένος σαν μεταφραστής, που έλεγε τον Ελκαντουρί ποιο βρίζεις ρε. Μεταφραστής δεν είναι, δεν μπορεί να το πει αυτό στα αγγλικά. Βεβαίως, βεβαίως, το φτού σου στα αγγλικά πώς είναι. Το φτού σου θα το δει στο δεύτερο παιχνίδι που θα έρθει εδώ. Πάντως φτιστός ο Κούγιας ήταν αυτός που λέει. Με τον δικηγόρο φτιστός ίδιος. Ναι, άμα τον καλέσουν τώρα και του πούνε ότι δεν γίνεται ο Σαββίδη να σου κάνει χειρονομίες επειδή ήταν στο Ροστόφ, ξέρεις τι θα πει, επειδή είναι και έξυπνος. Αυτό δεν μπορεί να πει. Ότι έχει φέρει σωσίες ο Σαββίδης για το γιο του. Είναι σαν αυτούς που έχουν, ήταν η σωσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο σωσίας του Σαντάμ Χουσέιν, ο σωσίας του Πούτιν, έχουν μαζί τους έναν που μοιάζει. Για να τρώει το ξύλο, τι. Θα πει αν έχεις λεφτά όλα γίνονται. Εντάξει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Θα λερώσω το στόμα μου σήμερα και θα φύγω. Να πω και κάτι τελευταίο. Να πεις. Και ρε φίλε, είδε ότι ο Πρίγιοβιτς είχε τρεις παίχτες επάνω του σε όλο το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορεί να το βγάλεις αυτό το παίχτη. Και μόνο που υπάρχει, ακριβώς, κρατάει όλη την πίσω. Ακριβώς. Δεν αφήνει παίχτη να ανέβει. Μα σου έχει αποδείξει σε άλλα μάτς ότι μπορεί να είναι άφαντος, αλλά τη χαραμάδα αν τη βρει, θα περάσει μέσα από τη χαραμάδα και θα σου βάλει τον γκολ. Μην απενεργοποιείς το όπλο σου. Μην απενεργοποιείς. Και αν θες να το απενεργοποιείς, που λέει ο λόγος, βάλε το Μακ δεύτερο επιθετικό. Δεν μπορεί ο Κουλούρης, φαίνεται ότι δεν είναι σε κατάσταση για να σου δώσει τον γκολ. Τα λέω, το παιδί φιλότιμο τρέχει. Φιλιά, γεια σου Πανόραμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα επιτέλους. Καλώς το παιδί. Έλα, έλα, έλα Γιώργο μου. Τι κάνουμε καλά. Τα πάνε όλα καλά οι φίλοι μου. Αυτά που ήταν να πω και εγώ θα πω ορισμένα τώρα τα οποία δεν τα είπανε και θα πιάσω όλους τους τηλεοπτικούς σταρ οι οποίοι να μεταδίδουν τα τηλεοπτικά παιχνίδια. Και ξεκινώντας από το παιχνίδι με τη Λάρισα. Δεν αναφέρει ο τύπος ότι ο Πέλγας δεν είναι offside. Ναι, ναι, καθόλου. Πνίγει. Πνίγει το πέναλτι του Μάτος, δεν γίνει και τίποτε. Η γροθιά που έχει φάει ο Μάτος από τον Νασλίδη δεν τρέχει τίποτε. Ναι, ναι. Δεύτερη φορά το κάνει ο Νασλίδης, δεν λέει τίποτε. Κλείνομαι στο θέμα τώρα αυτό. Πάμε τώρα στο παιχνίδι με την του Ολυμπιακού. Δεν αναφέρουν τίποτα, ξέρεις ότι ο Γιαννούλης είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Ο Χατζησαΐας είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Ο Λάντα, ο Αιγύπτιος είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρουν το όνομα του ΠΑΟΚ με τίποτε. Τους έκανε πλάκα ο Άρντα παρεμπιπτόντως. Ναι, ναι. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Αιγύπτιος. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι. Όλοι και ο Γιαννούλης ήταν τέλειος και ο Χατζησαΐας ήταν τέλειος. Λέω τώρα για τον Ουάρντ επειδή έφυγε με στάμπα από εδώ γιατί έκανε λάθη, σφάλματα στην καριέρα του. Όλοι σφάλματα κάνουμε από άλλη καριέρα μου. Κανένας δεν είναι άσφαλτος που είπε και η Άντζε. Πάμε και τώρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εκεί είναι το γελίο. Το φάουλ που κάνει ένας αμυντικός της ΑΕΚ. Άθελά του με το χέρι του το χτυπάει, τον ακουμπάει στο κεφάλι. Άθελά του. Ρε αλήτε να σας πει κανένας, σταματήστε επιτέλους να προστατεύετε όλες τις ομάδες τις δικές σας. Πέστε επιτέλους μια φορά την αλήθεια. Τον χτύπησε.
κατά λάθος έβαλε, λέει, το χέρι του στο κεφάλι του επιθετικού του Αστέρα. Κατά λάθος, ε. Και πάμε στον άλλον τώρα, το που με κάνει μήνυση, το γελίο του Λεωνίδα. Θα ξέφευγε η ΑΕΚ αν νικούσε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πίσω. Δεν υπάρχει ο Πανιόνιος, δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, στο σύν 8. Ναι, ναι. Κύριε Μανιά, κάνει συνέντευξη στο Μανιά και λέει αν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα, λέει πάει στο σύν 8. Δηλαδή προκλήτη, απροκάλυπτα σου δείχνει ότι είναι, θεωρώ ότι γίνεται εσκεμμένα αυτό. 100%. Αναγεννιέται παλιά μου, παλικάρι μου, το παλιό το ΠΟΚ. Έχει γίνει ήδη από πέρσι αυτό. Δεν μπορούν να ότι ο ΠΟΚ ανέβηκε και ότι ο Πανιόνιος ανέβηκε. Μακάρα το πάρει ο Πανιόνιος, δεν έχω τι που κάνει τέτοιο. Επιτέλους να σταματήσουν για αυτούς να λένε ότι υπάρχουν μόνο τρεις ομάδες. Έγινε και Γιώργο μου. Και άλλη να μην τυποτεί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Μα είσαι γελί. Γεια σου Γιώργο. Βιλιά. Το καλό. Βιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δεν είπα χορηγούς, θα πω και μισή γιατί έχουμε σήμερα, από σήμερα καινούριο χορηγό. Αγαπημένος φίλος Χρήστος Κιάτας. Με καλόι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλό στο παιδί. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου Χρήστο. Μην κάνει έκπληξη στον κύριο Γιώργο. Ακόμη και η Εκκλησία μας κατατάσσει τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη στις νέες χώρες. Αυτό δεν την ψάχνεις. Η νοοτροπία αυτού του κράτους είναι Κωστή απίθανη. Είναι όλη η χώρα ζει και αναπνέει για να ταΐζει την Αθήνα. Τίποτα άλλο. Είναι... Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για αυτούς. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε απλά για να τους γεμίζουμε τον κορβανά και να τους προσφέρουμε τα αγαθά που παράγουμε. Δεν σκέφτεται αυτός Χρήστο που είναι ρεπόρτερ της Νόβα ότι έχει συνδρομητές στη Βόρεια Ελλάδα, συνδρομητές ΠΑΟΚ. Η Νόβα μας έχει γραμμένος εδώ και χρόνια, όπως και ο Κοσμοτέ που περιμένουμε ακόμη να δείξει το replay του Κρέσπο στο τελικό. Το έδειξε από δορυφορικό πλάνο. Και να διευκρινίσω, δεν το λέω για όλους. Παράδειγμα, ο Γιάννης Πάγκος που είναι αδερφός στις περιγραφές, έτσι, Ηρακλής ο άνθρωπος. Okay, δηλαδή, μην νομίζετε ότι τους βάζω όλους στον κορβάνα, μέσα στο ίδιο πανέρι. Αλλά λέω, ο τύπος αυτός που λέει, αν κερδίσεις κύριε Μανιά, στο σύν 8 η ΑΕΚ. Δεν του λέει ένας το αυτή, ρε, τι κάνεις ρε, τι κάνεις. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει, okay. Δεν τους ενδιαφέρει, εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρει, απλά επειδή έχουμε κάκι στην νοοτροπία ο σύλλογος, γιατί κεκριμένο ένα-ένα Κωστή, που μιλάμε όλοι και το ρίχνουμε μόνο αποκλειστικά στο Λουτσέσκου, που για μένα τα έχουμε πει 100.000 φορές, θεωρώ ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Έχει επαναληφθεί άπειρες φορές στο παρελθόν. Επαναλήφθηκε και πέρυσι με τον Ηρακλή, ναι, που με μία φάση ισοφαριστήκαμε πάλι. Επαναλήφθηκε πρόπερσι με τον Ηρακλή. Έλα. Χρήστο, σε χάσαμε. Σε χάσαμε. Πάμε στον επόμενο. Ξαναπάρε, Χρήστο, κάπου δεν έχει σήμανει στον περιφερειακό. Καλημέρα. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ιορδάνης από Κλαβρίση. Γεια σου ρε Ιορδάνη. Με πρώτη φορά τηλεφωνώ. Και τελευταία. Όχι. Λέγε ρε Τζόρνταν, τι γίνεται. Να πω για τον προπονητή. Ναι. Αυτός ο Λουτσέσκου δεν κάνει Κώστα, γιατί να πούμε δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι καταρχήν, να πούμε ένας προπονητής ο οποίος να πούμε κοστίζει πολύ λιγότερα από έναν παίχτη. Ναι. Πώς θα σηκώσει, πώς θα κουμαντάρει ο προπονητής ένα παίχτη τον οποίο να πούμε τον πληρώνουμε 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια, ένας προπονητής ο οποίος κοστίζει να πούμε 100.000 ευρώ και 150.000 ευρώ. Παίζει ρόλο αυτό που λες. Δεν γίνονται αυτά. Παίζει ρόλο. Πρέπει να ψαρώνει ο παίκτης μπροστά στον προπονητή. Και δεν μπορεί να ψαρώσει με αυτόν τον προπονητή όμως Κώστα, να πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ψαρώσει με αυτόν τον προπονητή. Πρέπει να πάρει ένα προπονητή τον οποίο θα είναι πληρωμένος να πούμε τουλάχιστον να πούμε με 2-3 εκατομμύρια ευρώ, να μπορεί να πατήσει πόλη μέσα αποθητήρια, να τους βάλει σε μια σειρά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αυτό ισχύει μέχρι ένα σημείο. Ναι, ότι πρέπει ο προπονητής να είναι και αυτός ακριβοπληρωμένος, είναι θέμα συμβολέου. Όμως το θέμα είναι ότι θα μπορεί ακόμα και ένας προπονητής που δεν είναι να δείξει πράγματα. Εμείς από την αρχή έχουμε επιφύλαξη με το συγκεκριμένο. Δεν έχουμε ούτε εμπάθεια, ούτε αντιπάθεια.
έτσι, ούτε αιμονές, ούτε θέλουμε να φύγει αυτός για να έρθει κάποιος άλλος συγκεκριμένος. Έχουμε αμφιβολία αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σηκώσει το βάρος. Σύν το ότι δεν είναι δική του η ομάδα και τη βρήκε έτσι όπως τη βρήκε. Αλλά δείχνει όμως ότι δεν μπορεί μέχρι τώρα. Αύριο δεν ξέρω, μπορεί σε 15 μέρες. Το είπαμε όταν κερδίσαμε το Λεβαδιακό στο Κύπελλο. Μπράβο! Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο κάτι. Έτσι, θέλουμε να πετύχει, δεν θέλουμε να αποτύχει. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί, αδερφέ. Εγώ λέω δεν μπορεί αυτός ο προπονητής να πούμε. Να πω την αλήθεια μου, με τον Ίβιτς μια χαρά τα πηγαίναμε να μας έδωσε το κύπελο ο Ίβιτς. Ένα τέτοιο προπονητή χρειαζόμαστε. Τουλάχιστον να πούμε, έχει την ΚΑΠΑ 20, έχει τον Παύλο τον Γκαρσία. Τουλάχιστον πρόσεξε αυτό, τι τον κρατάς εκεί πέρα. Βάλ τον μπροστά να δούμε τι θα κάνει και αυτός, να μην τους κρατάς πίσω. Να. Πρόσεξε τώρα όμως. Αναιρείς αυτό που είπες στην αρχή. Ο Ίβιτς δεν ήταν πιο ακριβοπληρωμένος από πολλούς παίκτες. Κατάλαβες, κατάφερε όμως. Ναι, θέλω να σου πω. Ναι, είχε άλλα πράγματα. Γνώριζε τον ΠΑΟΚ, έβγαλε εγωισμό, έβγαλε αυτοματισμούς η ομάδα. Έπαιξε για ένα διάστημα. Πόπο λαός και τι ομάδα. Είδαμε πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ισχύει μεν αυτό που λες για το συμβόλαιο, αλλά δεν είναι ντε και καλά ότι άμα είναι ακριβοπληρωμένος. Είναι άλλα πράγματα. Ο Ίβιτς είχε, ας πούμε, καρδιά. Είχε το λέγει, ας πούμε, μπορούσε να τους βάλει σε μια σειρά. Έδιωξε τα ταμπέλα, έκανε πράγματα μέσα στα ποδητήρια. 600 του έδινε στο τέλος και δεν ήθελε να μείνει. Τέλος. Στο λέω πεντακάθαρα. 600 χιλιάρικα και δεν ήθελε να μείνει. Εντάξει. Ναι, δεν λέω όχι. Για τον Ίβιτς. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να τον κράτησε. Τι προσωπικότητα έχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι. Έγινε, Κρύα Βρύση! Έγινε, σε χαιρετώ! Γεια σου, Ιορδάνη! Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, δεν κάναμε διάλειμμα. Θα κάνουμε και μισή γιατί δεν είπα χορηγούς. Ναι, καλημέρα! Ζουμουσούμε τον Κωστή! Καλό στο παιδί! Λοιπόν, σε ακούω από το τηλέφωνο, όχι από το ραδιόφωνο, και εδώ και 10 λεπτά. Ευτυχώς βγήκαν άλλοι φίλοι πιο μπροστά. Έλα, γόρι μου, πες. Με τον Γιώργο, πρώτον και καλύτερο. Έχει δίκιο ο Γιώργος, απόλυτο. Ρε αλίτες, αλλά χωρίς το ρε, γιατί είναι προσβολή το ρε. Ναι. Λοιπόν, ωραία νότα είναι το ρε, ρε ματζόρα, ρε μινόρε. Όλοι φίλοι και όλοι εμείς λέμε από ένα κομματάκι αλήθειας. Και γι' αυτό μας διορθώνεις. Λοιπόν, εκεί που πρέπει. Καλά πώς στείνονται οι ομάδες, παιδιά. Και δυστυχώς δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι ο διορισμένος πέφτει με πάταγο, γκρεμίζεται παταγωδός, αυτό που λέγαμε πέρυσι και πρόπερσι, Κωστή. Όγδος. Χρόνια ολόκληρα τι λέγαμε. Έλεγα εγώ να ξεκουμπιστούν, να γκρεμιστούν και μάλιστα έλεγες εσύ με πάταγο. Ακριβώς. Αυτό γίνεται. Βλέπεις. Της καταστροφής αυτού του διορισμένου και ας λυσάζουν οι Ολυμπιακοί, αυτοί που γουστάρουν να γλύφουν τον πρωταθλητή για να νιώθουν πρωταθλητές. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ σημαντικό βήμα πάνω στο ποδόσφαιρο. Τα κοράκια έχουν αραιώσει κατά πολύ. Τα λάθη γίνονται. Δεν είμαστε ούτε βλάκες, ούτε ανόητοι και ούτε θα γίνουμε ποντίκια σαν πολλούς. Τα βλέπουμε τα λάθη. Ο ένας πατάει αγωνιά και μπορεί να τον βγάλει. Εφαρμόστε το σε όλους, κύριοι, δεν ζητάμε τίποτα. Δικαιοσύνη λέγεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Προσωπικά εγώ όταν βλέπω τέτοια πράγματα θέλω να τον στείλω όπου και ο φίλος ο Γιώργος και όπου και όλοι οι φίλοι. Αυτοί που δεν σηκώνουν το άδικο. Εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει φοβερά βήματα. Δεν ευνοείται πλέον σε εκείνο το μυθικό 99% που και το 1% δεν υπήρχε. Ναι. Γιατί ο Μπαρμπασάβας και αν όντως αντιμετωπίζει και προβλήματα, ας του πάνε καλά. Άλλο αυτό. Άλλο το είπαμε. Εμείς όλοι άλλο. Έχουμε χάσει τους δικούς μας σε πολύ νεότερη ηλικία. Λοιπόν, Κωστή μου, σε συνδέω και με την υφούλα σου. Τι φωναζείς, παππού. Αγάπη μου, αυτό είναι ζουμουσού, βρε. Αυτό είναι ζουμουσού. Αυτό είναι. Έλειωσες αμέσως. Μόλις είπε παππού, έλειωσες. Έλειωσες. Σε φιλώ, σε φιλώ. Σε φιλώ. Πρόκειται με λίγο κλείνω ως εξής. Τη μικρή την έχω ταγμένη στον Γιωργάκη. Του Μανώλη. Κατάλαβες που. Εγώ έχω κάνει συμπεθεριό με το Στράτο, οπότε κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Φιλιά, φιλιά. Ετοιμάζουμε τηλεοπτικό με Μανώλη, να ξέρεις. Θα σας πω. Να πω την καλημέρα μου σε όλους. Έχουν γίνει φοβερά βήματα και εμείς θα το πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα από τη φαγωμάρα του ΠΟΚ. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Μένιο, γεια σου Μένιο. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι, δύο.
Περμισίδο, Λεβεντάρχε, Σοπλικατόριο. Για τη φανέλα ήρθες? Εγώ. Ποιος εγώ? Και τι με είπες, άρθω. Την Παρασκευή δεν άκουσες? Όχι, γιατί κάνω φυσιοθεραπείες. Είδες... Αύριο 8.30 ώρα θα είμαι εκεί. Είδες που σε τσάκωσα. Κοίταξε, εγώ... κάνω φυσιοθεραπείες και δεν σ' ακούω. Εγώ ήρθα την Παρασκευή. Να ξέρεις. Να την πάρω. Να εκείνη αρθείς. Που είπαμε, Δεν το έχω τακτοποιημένο, βρε. Ότι εγώ για υπάρχει ξέρω, περίπτωση. Να ξέρω γιατί χαίρομαι. Υπάρχει λοιπόν, περίπτωση να τάξω και να μην πραγματοποιήσω. Τέλος, δεν υπάρχει. Επιτρέπεται να πέσει σε επιβάλλεται να αγόρι, σηκωθεί. Έτσι, αγόρι μου. Σου λέμε και όλα τα καίμε. Έτσι, αδερφέ μου. Όχι, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Όταν η διαιτησία παίζει καλά, κοίταξε τώρα για ανθρώπινα λάθη. Εντάξει, λίγο να το πω και εγώ ότι ήταν ανθρώπινο τι, λάθος. Στη Λάρισα, ανθρώπινος δεν ήταν. Το offside, τι το ανθρώπινο. Το offside και κάτι φαουλάκια έτσι στο μούχτεμ που κάνανε, ο Γιώργος κάτι ξέρει και λέει. Κάτι ξέρει ο συντριβανίσιος ο Γιώργος και λέει. Άρα, δεν έλεγα όλη τη βδομάδα ότι θα υπάρχει ξύλο, θα πέσει. Οι αγωνιές, οι γονατιές του Σαμπράνο. Ο Γιώργος τα λέει όλα ο Γιώργος. Λοιπόν, όταν τα χωράκια κάνουν καλά τη δουλειά του. Και εσύ αεκούλα θα χάσεις και εσύ ολυμπιακάκο θα χάσεις. Κούλι μου πήρε τον Μπάς Γιάννηνα και νομίζω ότι σήκωσε κεφάλι, τι σε περιμένει με τον ΠΑΟΚ μέσα στην του. Να ξέρε, μονάχα. Έτσι βγάλε ενέργεια, βγάλε πίστη, βγάλε ενέργεια αγόρι μου, έτσι σε θέλω. Δυνατό. Να τελειώσω λιγάκι, να τελειώσω. Πες ό,τι θες. Τώρα που άρχισα μια φορά και εγώ θα πω όλα. Ό,τι θες, λίγο να πω. Δεν βγάζεις τον Μπρίγιοβιτς και τον Μπέλκα. Και αφήνεις έξω τον Μίτσεσβαρ, ρε παλικάρι μου, και μου βάζεις τον Κουλούρη και τον Σατκόμ και λες η Λάρισα, μπάτε μέσα και βάλτε μου γκολ. Στο 87 πώς ήταν ο 88. Συμφωνώ. Αυτό το λάθος έχει κάνει, είναι μικρός προπονητής, χίλιες φορές μάλιασε το σώμα μου να το λέω εγώ προσωπικά. Ο ΠΑΟΚ ό,τι κέρδισε το κέρδισε, κέρδισε με ξένους και μεγάλα ονόματα προπονητές. Αλλά θέλουν χρόνο οι μεγάλοι και οι ξένοι προπονητές, Κωστή μου. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Κατάλαβες? Έγινε, Παυλούκο μου. Έπεσε η γραμμή, όχι. Καθόλου, λοιπόν, σ' άφησα τάπες τέλεια. Αύριο, ταιριάξει, επειδή κάνω φυσιοθεραπείες, δεν ξέρω. Εσύ πάντως κάνε και τη... Μη στεναχωριέσαι. Σε φιλώ. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Γεια σου, Παύλε μου. Καλή συνέχεια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Χαιρετινούς στα ζουμουσάκια τους αθλητήριους όλους. Φιλιά. Πάμε στην τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Γεια σου, Κωστή. Καλό στο κορίτσι. Γεια σου, Εύη, με τι κάνεις. Γεια σου, Εύη. Τι γίνεται? Τι να γίνει? Ωραία, βαριές ανάσες όλοι μας. Μας χαλάει το Σαββατοκύριακο, έτσι. Ξεκάθαρο είναι. Λοιπόν, άκου, Κωστή. Καταρχήν πρέπει να αλλάξουμε προπονητή χθες. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, λίγο το ραδιόφωνο αυτό σου. Αυτό κάνω, γιατί... προσπαθώ να το φτάσω ή το κρυμασμένο. Για να σε ακούμε. Okay. Χωρίς μικροφωνή. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε προπονητή χθες. Ο άνθρωπος είναι λίγος. Είναι φοβικός, όπως είπε και ο κύριος πιο μπροστά. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Έχει μεγάλο λαό και έχει μεγάλους στόχους. Και, μπορεί. Και απαιτήσεις βάρη ακριβώς. Και ευθύνες. Σκέψου κάτι. Αυτή τη στιγμή λέμε ποια είναι πρώτη, ΑΕΚ δεν είναι? Ναι. Με ένα βαθμό διαφορά, ένα δεν βαθμό. Είναι. Ναι. Το πέναλτι που πήρε εκτός περιοχής, το θυμάται κανείς? Το είπα πριν από λίγο, μάλλον δεν άκουγα. Ακριβώς, άκουγα ναι. Συνέχεια. Ακούω. Με τη Λαμία, λοιπόν, μέσα στο Περιστέρι. Αυτή τη στιγμή, άρα είναι πλασματικό αυτό. Φυσικά. Θα έπρεπε η ΑΕΚ να έχει δύο πόντους λιγότερους. Και βγήκε ο κύριος και έλεγε πριν μισό λεπτό, ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Ότι αυτοί με τέτοιους πλασματικούς, γιατί όλα τα λάθη κατά ένα περίεργο τρόπο, τα ανθρώπινα όπως τα λέτε εσείς, γίνονται για αυτούς. Ναι. Πήρε ποτέ ο ΠΑΟΚ εκτός περιοχής πέναλτι? Όχι, φυσικά. Θυμάστε ποτέ? Όχι. Και αν έπαιρνε θα το λέγανε τρεις μήνες. Γιατί φτέρνα του... Ματώναμε για να πάρουμε και... ένα πέναλτι εντός περιοχής. Τι λες τώρα? Α, μπράβο. Άρα με τι... Πώς ελπίζουν τόσο πολύ? Δεν βλέπουν ότι ακόμα και τώρα πράγματα πολλά δεν έχουν αλλάξει? Ελάχιστα. Σχεδόν καθόλου. Εγώ δεν βλέπω πολλά. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά ακόμα με τη διαιτησία. Πάρα πολύ. Εγώ δεν βλέπω πολλά. Δηλαδή αν εγώ δεν ήξερα ότι έγιναν αυτοί στην ΕΠΟ, θα έλεγα ότι όπως πριν, οκ. Εγώ δεν βλέπω πολλά.
Έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά το στο θέμα. Ο Ολυμπιακός είναι εκεί που είναι. Δεν οφείλεται στη διαιτησία αυτή τη στιγμή. Οφείλεται τόσο. Και στη διαιτησία. Το κακό του χάλι. Οφείλεται και στη διαιτησία γιατί και άλλες φορές είχε, είχε και άλλες φορές κακό χάλι. Έπαιρνε όμως τα πέναλτι σαν σπόρια έτσι. Κατάλαβες τώρα. Ας πούμε ότι είναι κάπως. Ναι. Δεν είναι όμως αυτό που πρέπει να είναι. Ο ΠΑΟΚ μέσα στιγμή δεν έχει ευνοηθεί πουθενά. Πού είναι ο Χαλίφης που λέγανε. Έλατε. Όχι, πού είναι όλοι αυτοί. Να βγουν να μας πούν. Για τη φτέρνα του Μπίσιβαρ, του Ενρίκε που χαλάσαν την κοινωνία. Α, μπράβο. Πουθενά. Θα ξαναβγούν, γιατί κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα. Θα πάρουμε κι εμείς. Το πέναλτι της ΑΕΚ εκτός περιοχής, εγώ δεν έγινε τόσο ντόρος. Αυτό όμως την έφερε στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Ούτε βλέπω τον κύριο Κώστα τον ΑΕΚ να βγει να το πει αυτό το πράγμα. Παραβγαίνει και εκθιάζει συνέχεια την ΑΕΚ και κατηγορεί τον ΠΑΟΚ και ομάδα και αυτό και προπονητής και παίκτες και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Αυτά που πρέπει να πει δεν τα λέει. Όχι αυτός και περισσότεροι. Ναι. Έχει Νέβη, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έγινε, σε φιλό. Το καταλαβαίνω. Σε φιλό. Καλή σε φιλό. Σήμερα, καλή σε φιλό. Σήμερα. Καλωσορίζω σήμερα έναν καινούριο χορηγό δεύτερης ώρας. Καλόε. Πασίγνωστη εταιρεία. Πρώτη που έμαθε στους Έλληνες τι σημαίνει Aloe Vera. Ένα αυθεντικό προϊόν από την Κρήτη, από τον αγρότη κατευθείαν στο ράφι του φαρμακείου. Σε 5 φοβερές γεύσεις. Η Καλόε καθαρή. Αλοϋπόσημη. Αν θέλετε να βρείτε την υγεία σας και για αποτοξίνωση, για ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, για ζαχαρόδι διαβήτη, εδώ είμαι εγώ, να ξέρετε, και ξεκίνησα ήδη, για χοληστερίνη, για πολλά άλλα σε 5 γεύσεις και φυσική, και φράουλα και λεμόνι και άγριο κρόκο. Και μην ξεχνάτε και σε μαστί χαχείου. Για τη δυσπεψία, για την παλινδρόμηση. Αν τηλεφωνήσετε από τώρα μέχρι και τις 10, στο 2312, 200-500, το ξαναλέω, αν τηλεφωνήσετε, αργήσαμε σήμερα, από αύριο θα το κάνουμε όλη τη δεύτερη ώρα, που είναι χορηγός η Καλόε. Όταν θα πάρετε τηλέφωνο λοιπόν από τώρα στο 2312 200-500, θα πάρετε τα 2 λίτρα αλόι με 45 ευρώ. 45 ευρώ και θα έχετε και δώρα αξίας 20 ευρώ. Όσοι πάρετε τώρα στο 200-500, 2312 200-500 και σαμπουάν με αλόι και αφρόλουτρο με αλόι και κρέμα σώματος με αλόι, δώρα αξίας 20 ευρώ και θα πάρετε τα 2 λίτρα με 45 ευρώ. Αυτά από μια κορυφαία εταιρεία. Έρχονται δωρεάν στο σπίτι σας. Δωρεάν στο σπίτι σας. Αυτά καλωσορίζουμε. Γεια σου Χρήστο Κιάτα, εταιρεία που απασχολεί 200 ανθρώπους με γραφεία στο Κολωνάκι, με εργοστάσιο κάτω στην Πελοπόννησο. Νούμερο 1. Αυτός δίδαξε πρώτος. Την Αλόη που είναι ευεργετική. Μην ξεχνάτε φυσικά, λαδόκολα από το κουρδελιό στο Χαρμάνκιοι, υπέροχες γεύσεις 705-750 τη Λιβεριά. Δεν χρειάζεται να σας πω. Όσοι πήγατε έχετε ξετρελαθεί και ξαναπήγατε και ξανά και ξανά. Φυσικά, Macron Store, το κατάστημα στον Περιφερειακό, με όλα όσα θέλετε για το ένδυμά σας το αθλητικό, η Macron κορυφαία εταιρεία και για την Ακαδημία σας και για τα παιδιά σας και για τον εαυτό σας, στην Αντρώνη 370. 6. Και βέβαια για τέντα όταν μιλάμε, μόνο Τέντα Home Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρίας. Ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης, ειδικοί σε τέντα και πέργολα, Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, 430-011 και ειδικά αυτό το διάστημα τώρα και ρολοκουρτίνες και αντιανεμικές, κερδίζετε ένα δωμάτιο. Αυτά. Πάω σε διάλειμμα και ξαναλέω από τώρα μέχρι και τις 10 στο 2312 200-500, όσοι τηλεφωνήσετε, έχετε 2 λίτρα αλόι με 45 ευρώ τη φυσική αλόι και 20 ευρώ δώρα. Φρόλουτρα, κρέμες, τα πάντα όλα. 20 ευρώ δώρα είναι αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο, εδώ είμαστε 2310-287-888. Για το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο, ακούσατε την Παρασκευή, θα το δείτε και στην πορεία. Από σήμερα προστίθενται 2 πολύ σημαντικές μεταγραφές. Ο καθένας στο χώρο του και με την αξία του. Ο Κώστας Βασιλόπουλος από τις 2 μέχρι τις 3 άποψη για ΠΑΟΚ γνωρίζει όσο κανένας, κορυφαίος στο είδος του. Και βέβαια το βράδυ της Δευτέρας και της Παρασκευής θα έρχεται ο σπουδαίος αυτός τύπος, ο Γιάννης Γιαννούλης, που τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ του Μπασκετικού μαζί με τον Σταύρο Κόλκα, 8 με 10 κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή. Το βράδυ για να ακούσετε ιστορίες φοβερές και απόψεις και γνώμες και τα λοιπά. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, μπείτε στη φάση. Εμείς εδώ συμπληρώνουμε ήδη ένα μήνα.
ένα μήνα, το ξαναλέω συνέχεια, που μας υποδέχτηκαν με τρομερή αγάπη, με στοργή και προδέρμ, με φοβερή κατανόηση για τις ιδιοτροπίες μας, για τις φωνές μας, για την τρέλα μας, ούξου μουξου, έτσι και έχω να το λέω. Έχω να το λέω. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι! Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Πέσαμε, ήσουν ένα περιφερειακό. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, θα πω κάτι, και αν βγει ένας άνθρωπος που θα μου πει ότι αυτό το πράγμα που θα αναφέρω το πίστευε ότι θα γίνει αρχές Οκτωβρίου, τότε θα πω ναι, ότι δεν άλλαξε κάτι. Λοιπόν, εχθές ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Ατρόμητο, ο οποίος είχε τερματοφύλακα δανεικό από τον Ολυμπιακό, στόπερ δανεικό από τον Ολυμπιακό, με διαιτητή τον Αρετόπουλο. Δηλωμένο. Έφαγε τραμπούκο. Ναι. Έφαγε τραμπούκο ο Αρετόπουλος μετά τη λήξη μετά τη λήξη. Αν υπήρξε κάποιος ότι πίστευε ότι αυτό, μετά από τέσσερις συνεχόμενες μη νίκες του Ολυμπιακού, έτσι, να το πούμε αυτό. Έχει να κερδίσει από πριν... 92. Πρόσεξε, ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει πριν έρθω εδώ στο Λίμπερο. Ήρθε 28 Αυγούστου, από τη στιγμή που ήρθα δεν έχει κάνει νίκη. Ναι. Έχει να κερδίσει από τις 26 Αυγούστου. Φίλε, κάτι κάνουμε, κάνουμε δουλίτσα, έτσι. Έχει να συμβεί από το 1992. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς στο επίπεδο δεν που είναι, θέλαμε, αλλά εδώ μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, η οποία επί 20 χρόνια σάρωσε τα πάντα. Όχι, μόνο που, είναι, μόνο που σήμερα ο μήνας έχει 2 Οκτωβρίου και δεν γνωρίζουμε τον πρωταθλητή, είναι σημαντικό από μόνο το, αδερφέ. Πέρυσι με πολύ χειρότερη ομάδα ο Ολυμπιακός, με 5 συνεχόμενα διαιτητικές σφαγές και του Αρετόπουλου με επί του Τρόμητο, με Πανιόνιο, με ΠΑΟΚ, με θυμάστε. Πήρε 3-5-15. Ναι, πήρε τους παθμούς και τα ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, χωρίς να λέμε ότι είναι όλα τέλεια, γιατί είδαμε τον Κατσικογιάννη. Όχι, βέβαια, έτσι. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια. Για μας, Κωστή, για τη διαιτησία του Κατσικοσφίχτη, πώς το λέγανε αυτό εδώ, τον κύριο την Κυριακή, είναι αποκλειστική ευθύνη των ανθρώπων που εργάζονται, υποτίθεται, για να προστατεύουν τον ΠΑΟ και τη διαιτησία. Δεν είναι δυνατόν. Η ανακοίνωση που έβγαλε ο μικρός αντίχριστος, αυτός που έπαιζε την προφητεία το 3, ο κοντός, υψηλόσαμος δικηγόρος, αναφέρει κάτι για να δείξει ότι ο διαιτητής είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι, για την ένωση από την οποία προέρχεται ο... Γελάμε, γελάμε. Τίποτα. Λοιπόν, κράτα μόνο ότι τον έβριζε ο μικρός Σαββίδης και του έκανε χειρονομίες που ήταν στο Ροστόφ. Ναι. Αυτό, όχι, τίποτα. Όχι. Αυτό, φίλε. Εκεί κρύβεται, να ξέρεις όμως όλη η αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν, Κωστή, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ικανός να χρηματοδοτεί φιλοζωική οργάνωση, να ταΐζει ένα κοπάδι από ζώα. Και στο τέλος θα το φάνε τα σκυλιά, να ξέρεις. Αυτά που προστατεύει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, επιβάλλεται, δεν είναι δυνατόν να μην δοθεί αυτό το πέναλτι και κόκκινη κάρτα στο Μάτος, πάνω η φάση, η οποία είναι, πηγαίνει να κάνει το 0-2 για να τελειώσει μπουγάλο και ο άλλος τον πετάει κανονικά από πίσω. Κανονικά. Που είναι Μάρτς. Καρότσι. Έτσι. Και είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα και το Μάτς μπορεί να έλεγε 0-5 και αυτή τη στιγμή να λέγαμε ΠΑΟΚΑΡΑ πρωτάθλημα για να τους πατήσουμε όλους και όχι να έχουμε αυτό το πράγμα που κατέστησαμε, πάθουμε εγκεφαλικό. Ή ο άλλος που ο Πέλκας είναι ένα τέταρτο καλυπτόμενο σας. Δηλαδή δεν είναι εκτεθειμένο. Όχι, ρε φίλε, Πέλκας, είναι στην καρδίτσα. Είναι στην καρδίτσα ο Πέλκας. Και άλλοι είναι στη Λάρισα. Κανονικά, ελαφρά την καρδία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει λοιπόν να πάρει αυτό που δικαιούται. Και από εκεί και πέρα πρέπει οποιοδήποτε έρχεται εναντίον μας, πρέπει να ενωθούμε. Κωστή, αν δεν ενωθούμε, δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδάκι με το κουστούμι που έψαχνε ένα φακό για να τον βάλουν από πια. Ο πίστη ο πήκε να κάνει την πυγολαμπίδα, να βρίζει, να λέει φακός και φακός. Μπροστά, μπροστά στις κάμερες. Ναι, μπροστά στις κάμερες. Πρέπει αυτούς εδώ σιγά σιγά να τους εξαφανίζουμε. Ο Κατσικογιάννης πρέπει να μην ξανασφυρίξει. Μόνο αυτό σε ωραία κοπέλα που θα περνάει με ωραία πόδια και μείνει φόραμα. Αυτό ακριβώς. Μόνο. Και επίσης, επιτέλους, κύριε Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο υλικό, έχει 25 ποδοσφαιριστές. Το δυνατό... καλύτερο υλικό όλων να των εποχών. Ναι, να εναλλάσσεται σε 14 παίκτες. Αν δεις τα τελευταία 4 μάτς, οι αλλαγές είναι 3 συγκεκριμένες. Κουλούρης, Αχόφ και ο Μακ για 7 λεπτά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Αν δεν μπορείτε, πείτε το. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Χωρίς να λέμε ότι φταίει μόνο αυτός. Έχεις όμως πλέον μεγάλη ευθύνη. Σαν προπονητής του ΠΑΟΚ. Να μην βάζει εμπόδια, το είπαμε. Μέχρι τώρα οι αλλαγές σου σχεδόν σε κάθε παιχνίδι είναι αρνητικές για την ομάδα και όχι ευεργετικές. Τροχοπέδι. Από εκεί και πέρα, Κωστή, μετά από εδώ και πέρα αρχίζει όλη η δουλειά. Όλο το πρόγραμμα, όλη η αντιμετώπιση είναι από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες μετά το παιχνίδι με τη Λαμία, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, ούτε φυσικής κατάστασης, τέλος. Ούτε προετοιμασίας, ούτε τίποτα. Τέλος. Και όποιον βρει στον δρόμο σου, τον πατάς. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο. Τέλος.
Το ότι εγώ είμαι χάλια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρω αυτό που δικαιούμαι από το διαιτητή. Δεν θέλουμε εύνοια. Δώσε μου, ας είμαι εγώ χάλια. Δώσε μου το πέναλτι, άσε τον Μπέλκα να περάσει. Βγάλε κίτρινη στον κουλούρι και εγώ ας μην κερδίσω. Αλλά δώσε μου όμως αυτό που πρέπει. Δεν γράφει σε κανένα τευτέρι ότι δεν πρέπει να με, ο διαιτητής θα πρέπει να με αδικεί όταν δεν είμαι καλός. Πού το λέει αυτό, τέλος. Θα πω κάτι και θα κλείσω. Το έγραψα και στο Θόδωρο το 533 ότι το ότι εγώ είμαι κακός, ότι πρέπει να με αδικήσει, ισούται με μια κοπέλα η οποία φοράει ένα προκλητικό μίνι και ο άλλος ιδιάζει και λέει ο άλλος, ναι, αλλά και αυτή προκάλεσε. Ναι, ναι. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Ακριβώς. Γεια σου Χρήστο. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση σε σένα και θέλω να μου είσαι ευθύς και όχι πάντα. Με... Πάντα, αφού το ξέρεις. Αφού λοιπόν, το ξανακούς χρόνια, υπάρχει περίπτωση να υπεκφύγω. Ρώτα με, σαν πες μου. Αυτό το πράγμα σένα σ' αρέσει από τότε που ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος, αυτό το... Μην το, μην το χαρακτηρίσω, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα μου, θέλω να μου απαντήσεις με ένα ναι ή ένα όχι. Όχι βέβαια, όχι. Λοιπόν. Γιατί εσύ κατάλαβες ότι μ' αρέσει. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Πάμε παρακάτω. Μα το λέω συνέχεια, να σου πω κάτι, Βαλάνη Δωράκη μου. Το λέω συνέχεια. Το λέω συνέχεια. Ναι, γίνανε εγκλήματα το καλοκαίρι. Ναι, δεν είναι δική του ομάδα. Φταίει όμως και αυτός πλέον, σαν προπονητής. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Έτσι, αλλά δεν γίνεται. Κωστή μου, όλοι κρινόμαστε από τα έργα μας. Κανένας δεν κρίθηκε γιατί ήταν, πώς να σου πω, καλός και τον κατηγορήσαμε. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω το εξής. Εγώ μπάλα δεν έχω δει με αυτόν τον άνθρωπο και ούτε περιμένω. Έχω πετάξει στο καλάθι των αχρήστων 6 βαθμούς. Βλέπω ότι είναι αμαρτία αυτό που γίνεται εις βάρος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Θα το πω τώρα και όχι της ομάδος. Εις βάρος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ φωνάει σε τέτοιο βαθμό που δεν φαντάζεσαι. Προχτές ο γιος μου τρελάθηκε. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ και το γιο μου. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω το εξής, παιδιά. Αν δεν σοβαρευτούν μέσα στην ΠΑΕ, δεν ξέρω τι λύση πρέπει να βρούνε, να τον αντικαταστήσουν, να δεν ξέρω τι, λοιπόν, θα μας τρώει αυτό το μαράζι μέσα μας με παίχτες, παιχταράδες και τον Πρίγιοβιτς να πρώτη αλλαγή, να τρελαίνεσαι, δηλαδή ό,τι πιο χειρότερα πράγματα, ό,τι σενάρια μπορείς να φανταστείς γίνονται εκεί στην ΠΑΕ μέσα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν γιατί δεν έχω στοιχεία. Όμως δεν έχουν το δικαίωμα να πικραίνουν αυτό τον υπέροχο λαό του ΠΑΟΚ γιατί είναι τόσος μεγάλος μιλάς λαός. Μιλάς για τον Μίχελ όταν λες μέσα στην ΠΑΕ. Έτσι, μπράβο, είναι πολύ ναι. Γενικό λόγο αυτό. Ας ναι, λέμε, ας ναι, λέμε. Ναι. Δεν είναι κακό. Έτσι. Ναι. Μην αφήνουμε μπράβο. Γενικά, ρε παιδιά. Και μην, να σας πω και κάτι άλλο, το λέω με πολύ αγάπη. Μην αφήνετε να δηλητηριάζουν μόνιμα με κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι πάντα υπάρχει κάτι από πίσω. Φταίει ο Μίχελ επιπροκειμένου επειδή έκανε αυτό και αυτό. Επειδή καθυστέρησε μεταγραφές. Ή επειδή επιμένει στο Λουτσέσκου. Ή φταίει ο Ιβάν γιατί άκουσε τον Βούκιτς και έφερε τον. Δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα. Χωρίς να αφήνουμε πάντα από πίσω να υπάρχει μία θεωρία, κάποιοι βασίζουν τις εκπομπές τους σε αυτό το πράγμα. Α, ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω και αυτό. Πες τα ίσια, ρε φίλε. Αυτό και αυτό. Καταλαβαίνεις. Κωστή μου και κλείνοντας, αυτό που μου έκανες πολύ ωραία την παρατήρηση, δεν ήθελα να το πω, διότι μπορεί να προκαλέσω αλαζονία, να προκαλέσω μιζέρια χειρότερη. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο σου εύχομαι. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Φιλιά, φιλιά. Πάμε τρεις τελευταίες γραμμές γιατί θέλω να πω και δύο πραγματάκια για το πρόγραμμα. Υπενθυμίζω, στο 23 12 200-500 μέχρι και τις 10 παίρνετε και παραγγέλνετε τα 2 λίτρα αλόι με 45 ευρώ φυσική αλόι και 20 ευρώ δώρα. Αφρόλουτρα, κρέμες, τα πάντα. Έτσι, καλό που από σήμερα είναι χορηγός δεύτερης ώρας. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλό στο κορίτσι. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Εχθές είχαμε, αλλά δεν έχεις καμία σχέση. Λοιπόν, καταρχάς, συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο που την Βαλιδωράκη είδαμε. Ναι. Ναι. Αντιπαρέχουμε τον Χρήστο και θα του πω ότι ο ΠΑΟΚ και τον πέναλτι την άπαιρνε στο 68. Αν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να περίμενε να πάρει τον πέναλτι για να κερδίσει αυτή την ομάδα της Λάρισας. Ποιος ο ΠΑΟΚ. Άσχετα ότι τον πέναλτι έπρεπε να δοθεί και ότι ήταν καθαρό και όλες οι ασκημίες που γίνανε εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ άλλα 45 και άλλα 55 και άλλα 65 λεπτά να έπαιζε. 5 γκολ κοστί μου δεν πρόκειται να έβαζε. Εγώ είδα ένα ΠΑΟΚ που με λυπεί, ειλικρινά σου μιλάω, καμία φορά σκέφτομαι και προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου για κάποια πράγματα ότι ναι έτσι μωρέ, θα πάει έτσι, θα γίνει αυτό, θα είναι καλά και μετά να βγω στο ραδιόφωνο και να πω, δηλαδή προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου. Αλλά όσο και να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου, αυτή η ομάδα
με τον προπονητή αυτόν δεν με πείθει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καμένη ομάδα και ναι, ο κύριος Σαββίδης, ο υιός Σαββίδης, είναι λάθος του, διότι άκουσε το φίλο του, τον κύριο Βούκιτς. Από εκεί άρχισε το κακό για τον ΠΑΟΚ. Και συνεχίζει μετά με την προσέλευση του αυτού του προπονητού. Αυτός ο προπονητής λοιπόν από τις 11 Αυγούστου δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα να δούμε μια μικρή βελτίωση. Την ΠΑΟΚΑΡΑ, τον ΠΑΟΚ, όσοι δεν θέλουν να τον καταλάβουν, θα τον καταντήσουν μικρό. Εγώ βλέπω ένα ΠΑΟΚ που βγάζει ένα ημίχρονο με τα χίλια ζόρια. Με ένα 0 φίλε, τόσο έθρευστο αποτέλεσμα, τρέμει το χυλάκι, η καρδούλα και η ψυχούλα. Μία, δύο, τρεις, δεν θα είναι κάθε φορά Μεγάλη Παρασκευή η Ανάσταση του Κυρίου να τον γλιτώσεις. Θα γίνει μια στραβοκλωτσιά, θα γίνει κάτι όπως έγινε προχθές και θα πας τον γκολ. Το καθαρίζεις για να μην έχεις τέτοια θέματα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα περίμενε το 68 να πάρει τον πέναλτι που δεν το έδωσε, το καθαρό πέναλτι. Έπρεπε ήδη μέχρι τότε να έχει καθαρίσει τον αγώνα. Δεν είδα κανένα ΠΑΟΚ όμως εγώ. Δυστυχώς, παίκτες δεν είδα. Παίκτες έχουμε, αλλά δεν τους βλέπω. Βλέπω και έναν προπονητή, ο οποίος δυστυχώς από τις 11 Αυγούστου, ξαναλέω, που έχει πλέον τον ΠΑΟΚ και δεν έχει καμία δικαιολογία, να υπάρχει έστω και μια πολύ μικρή βελτίωση. Δεν βλέπω ποτέ τον ΠΑΟΚ με έναν ίδιο κορμό. Κάνει ατυχέστατες αλλαγές. Μου βγάζεις ένα παίκτη πολύ καλό σε ένα τέτοιο αγώνα, με τόσο κακία, με τόσο μίσος που δεν παίζεται ποδόσφαιρο πολλές φορές, αλλά κλωτσίδι, και μου βάζεις το παιδάκι το κουλούρι. Δεν πρέπει να είσαι προπονητής ή να έχεις τελειώσει τη σχολή προπονητικής για να τα ξέρεις αυτά. Όταν βλέπεις λοιπόν ποδόσφαιρο, τα γνωρίζεις. Δεν μπορεί να τα γνωρίζει αυτός που κάνει τον προπονητή. Λοιπόν, προπονητής αυτός για τον ΠΑΟΚ δεν είναι. Ήταν η κορυφή του μέχρι την Ξάφη. Την ομάδα ήταν που δεν πήγαινε καλά, την έκανε και ένα πράγμα τσουβάλι στο δεύτερο ημίχρονο, στο 90 θα και μια στραβοκλωτσιά, να βαθμό από εκεί, να βαθμό από την Αλαμία, να βαθμό από τον Αθηνών, τον Απόλλων Αθηνών, και σήμερα φέτος που όλοι παραπέουν, ο Ολυμπιακός και εξεφούσκωσε, ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα, με κλειστά μάτια έπρεπε να το πάρει. Εγώ αυτά έχω να πω, δεν γλύφω κανένα, δεν μ' αρέσει να οροποιώ τα πάντα, δεν μ' αρέσει να λέω ότι θα βάζα 5 γκολ, ο ΠΑΟΚ εχθές και τον πέναλτι να του δίνει, που κακός δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που είπες, ότι δεν κύριε το δικαίωμα θα το πάρω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ 5 γκολ δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να βάλει ούτε καν δεύτερο γκολ. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, σκέφτομαι πριν θα πω, σου λέω αυτά που θα πω, προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν είναι έτσι, αλλά θα γίνει κάπως αλλιώς, αλλά μέχρι στιγμής, Κωστή μου, τα πράγματα αυτά δείχνουν. Γεια σου, καλή μου. Συνέχεια. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε, δύο τελευταίες γραμμές, καλημέρα. Ναι. Μεθ' επόμενος, τελευταία γραμμή. Έλα. Και κλείνουμε. Έλα, αδερφέ. Καλημέρα, μ' ακούς. Καλώς το παιδί. Επιτέλους σε βρήκα. Ξαφανίστηκες. Εδώ είμαι. Άκου να δεις. Άκου, Κωστάκη, αγόρι μου, καταρχήν σε εύχομαι τα καλύτερα. Μοσκοβίτη μου, εσύ είσαι. Ποιος να είναι. Αγόρι μου, αγόρι μου. Θέλω να πω κάτι. Σε περιμένω και εδώ, στο νέο μου σπίτι, να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε για τον ύμνο του Παρίδη, να μιλήσουμε πώς γράφτηκε, να τα πούμε στον κόσμο. Πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει την ιστορία. Και θέλω να έρθεις εδώ με τον Κεμετζέ, με τη Λύρα, και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Καλλιοτζίδη μου, αδερφέ μου, άνθρωπε. Λοιπόν, εγώ άλλο πήρα να σου πω. Ναι. Θα πω καταρχήν να σου δώσω σε σένα προσωπικά, έτσι, καλή επιτυχία. Και αν είναι άξιο το ραδιόφωνο του κρύου που πήγες να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, χαλάλη να έχει 10 φορές με καλύτερη επιτυχία. Διότι εγώ η εμπειρία μου, και δεν έπαιρνα και το ξέρουν τα παιδιά εκεί, άλλα πράγματα έχω αισθανθεί. Αλλά εύχομαι με τον ερχομό το δικό σου και του Κώστα να βελτιωθούν κάποια πράγματα, διότι όπως και να το κάνουμε φίλοι του Λίμπερο, θα πρέπει να ξέρετε ότι τα το κέσαρος του κέσταρι, η πίτα θα πάει αξιοπρεπώς. Βεβαίως, αυτό κάνουν εδώ. Αυτό κάνουν. Αυτό είναι. Στο πρόγραμμα αυτό εδώ. Αυτό. Υπάρχουν. Μπορεί να γίνουμε μια ζωή ο στήλο Βάτης, να στηρίζω οικονομικά τους πάντες. Μιλάω για το ΠΑΟΚ, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Και να προσπαθείς εμένα να με βάζεις στα τρυπάκια του κάθε Ηρακλή και του κάθε Άργη και του κάθε Ολυμπιακού και του κάθε ΑΕΚ. Θα σου πω το εξής. Μποσκοβίτη μου, άκουσε με λίγο. Το ραδιόφωνο οφείλει να δίνει φωνή σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνεις. Εμείς μπορεί να θέλαμε να είναι μόνο ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και ο Ηρακλής, υπάρχει και ο Άρης. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι. Όχι. Λοιπόν, όποιος εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε στο δίωρό μας. Ο Βασιλόπουλος θα κάνει αυτό που κάνει στην ώρα του.
Έτσι το ΠΑΟΚ 24 το ίδιο και οι άλλες εκπομπές θα κάνουν αυτά που πρέπει. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις νομίζω, έτσι. Το ότι μας έφεραν εδώ οι άνθρωποι και μας υποδέχτηκαν, και να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα το πω με αλαζονία, πραγματικά μας έδειξαν με κάθε τρόπο πόσο μας ήθελαν, είναι πολύ σημαντικό για μας. Εγώ επειδή δεν μιλάω με αυτή τη γλώσσα, ναι. Ακούς, ναι. Εγώ μιλάω με τη γλώσσα αυτή που ζω, γιατί είμαι πραγματιστής. Ξέρα γιατί σας πήρανε. Χάρη δεν σας κάνανε. Έτσι. Λοιπόν, ο Μοσχοβίτης τα λέει όταν είναι να μιλήσει για τέτοια θέματα σοβαρά, θα τα... Ναι, ωραία, δεν αντιλέγω. Απλά πέρα από το ότι μας φέρανε για επαγγελματικούς λόγους, είναι και ο τρόπος που μετράει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ επειδή θέλω να σε ξαναπάρω τηλέφωνο και να μιλάω στο ραδιόφωνο και θέλω να πω κάποια πράγματα πρωτίστως, και αν δεν είσαι ακουστός, δεν το δω στην πορεία, δυστυχώς δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω τον φίλο μου τον Κώστα ή τον άλλο τον φίλο μου τον Κώστα. Άκουμε να δεις. Όταν λέω τα του Κέσσαρη σου Κέσσαρη, πρέπει να αποδοθεί πλήρως ο κάθε ένας να εισπράξει αυτό που του αξίζει. Ούτε καρφίτσα παραπάνω. Το κλείνω αυτό το θέμα. Ξέρεις πολύ. Σου εγγυώμαι ότι εδώ στο δίωρο, για το δικό μου θα πω. Το τι θα γίνει σε άλλες εκπομπές δεν μπορώ να το ξέρω. Στο δικό μου το δίωρο, φίλε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι άνθρωποι αυτό πράγμα μου το εγγυήθηκαν. Το γνωρίζω ότι θα υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Αυτό που κάνω 19 χρόνια να το κάνω και εδώ. Θέλω να το ξέρεις. Είναι υπόσχεση. Χαμένοι υπόσχεση. Δεν θα βγουν, είναι το μόνο υπόσχεση, σίγουρο. Αυτό δεν το δούμε, δεν το ξέρουμε. Εντάξει. Χαμένοι δεν θα βγουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε φιλώ, σ' αγαπώ πολύ, σε περιμένω στο στούντιο να μιλήσουμε για όλα αυτά που θέλεις. Χωρίς δουλειά είμαι προπονητής, άμα θέλουν κανένα προπονητή στο πάω, αγόρι μου, αγόρι μου. Σε φιλώ. Λοιπόν, πάμε στο τέλος εκπομπής. Θέλω να πω το εξής. Την προγραμματάρα μας την ακούσατε, τη μάθατε, την είδατε. 6-8, Μπάμπης Ματμανίδης, λόγο επειδή. Τρέλα αυθεντική, αυθεντικιά, ό,τι ακούτε στον αέρα και έξω. 8-10, αυτή η αφεντομουτσουνάρα, λοιπόν η αφεντιά μας. Όπως θα ξέρατε, είναι σημαντικό να πηγαίνεις σε ένα περιβάλλον, ναι είναι επαγγελματίες, ναι είναι οι αμοιβές, οι χορηγοί, ναι, αλλά είναι και πώς σου δείχνουν ότι σε θέλουν, πώς δείχνουν ότι εκτιμούν αυτό που κάνεις, πώς είναι η συμπεριφορά, είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ ξέρετε, όσοι με ξέρετε εκτός, είμαι παιδί ψυχολογίας. Μπορεί να μου γυρίσει το μάτι με ένα απλό πραγματάκι και να τα κρεμίσω όλα. Και μπορεί από μία απλή χειρονομία, και δεν μιλάω υλικής φύσεως, να μου γυρίσει όλη η ψυχολογία. Είναι σημαντικό λοιπόν πώς σου δείχνουν, πώς σου σε θέλουν. 10-12, τρόικα. Το αγόρι αυτό που μπήκε στο στούδιο τώρα. Γεια σου, ρε Ρομπατζόγλου. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται, αδερφέ. Κωστή, επειδή είπες ότι δεν δέχεσαι παρεμβάσεις, κάποια πράγματα. Αν μπορείς, αν πράγματα. 2 λεπτά, σε θέλω λίγο εκτός αέρα. Κάποια πράγματα τα οποία. Ξέρω που μένεις. Έχουν υποθεί. Για πες, αδερφέ. Ευτυχώς που υπάρχουν ακροατές σαν τον Χρήστο, ναι, τον οποίο άκουσα στις 10 παρά. Κολομπάμπου, και λίγο. Φραγκαντώνεις. Μένει η ισορροπία. Τι τρέλα επικρατεί, ρε φίλε. Τρέλα. Τι πράγμα. Εντάξει, είναι αυτό, ρε φίλε. Θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα στο μάτς Λάρισας. 1. Ο μεν διαιτητής, ο οποίος είναι επιθετικός, είναι κάνει όλα αυτά που κάνει. Και 2. Ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που όλα πρέπει. Μαζί. Όλα έτσι. Μαζί. Αλλά λίγη ψυχραιμία, ρε φίλε. Έχει ο κόσμος, έχει μαζέψει ο κόσμος. Δεν πάει, δεν γίνεται έτσι. Έχει μαζέψει ο κόσμος πολύ στεναχώρια, πολύ πίεση. Βλέπει ότι οι άλλοι μας το κάνουν δώρο. Μας το κάνουν δώρο, ρε φίλε, έχει ακόμα 24 παιχνίδια. Ευτυχώς. Δεν έχουμε αυτοκτονίες, τα έχουμε. Ευτυχώς είμαστε κοντά. Ευτυχώς οι άλλοι είναι τραγικοί. Πρέπει να βρούμε το δρόμο μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι να συνηθίσουμε ότι έτσι θα πάει το πράγμα. Άλλαξε το πρωτάθλημα. Έτσι θα είναι. 8ος είναι ο Γάβρος. Δηλαδή δεν γίνεται, παιδιά. Δεν θα είναι 8ος. Να σου πω κάτι. Δεν είναι διαφορετικό που Οκτώβρη μήνα δεν ξέρουμε τον πρωτάθλημα. Ας το συνειδητοποιήσουμε. Άρα σιγά σιγά. Εγώ θέλω να δω περισσότερα πράγματα από αυτόν τον προπονητή. Φυσικά. Δηλαδή, δείξε μου κάτι, αδερφέ. Έβλεπα χθες. Έδειξε πριν εβδομάδα. Με τον Λεβαδιακό. Έδειξε τον πρώτο ημίχρονο. Με τον Μπας Γιάννα, τι είναι, αγαπητέ. Βλέπω τον Παντελίδη και έχει μεταμορφώσει τον Αστέρα Τρίπολης μέσα σε 2 εβδομάδες. Άλλα μεγέθη, άλλες οι απαιτήσεις του. Άλλο το βάρος. Το μεταμόρφωσε στο Τωρίο. Το μεταμόρφωσε. Τέλος πάντων. Συνεχίζω το πρόγραμμα. Μένει εδώ γιατί ακολουθεί η Τρόικα. 12-2. Τζορμπατζόγλου, Κόλκας, ΠΑΟΚ 24 και τους διαβάζετε και τους ακούτε, ξέρετε. Καθαρές φωνές, καθαρές. 2 με 3, η νέα σπουδαία μεταγραφή, έρχεται ο Κώστας Βασιλόπουλος και πιστέψτε με, έχει να πει πάρα πολλά σήμερα. Πάρα πολλά. 3 με 5, η διευθυντάρα, ο Γιώργος Αγόρας, στο πέναλτι, χήμαρος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, χρόνια εδώ στο Λίμπερο, κολώνα. Κολώνα, με τη δική του αξία, με το δικό του ακροατήριο, έτσι.
Από εκεί και πέρα, 5 με 7 η εκπομπή για τον Άρη, All About Aris On Air, με Χρήστατο Τσαλτίδη και Αλέξη Σαββόπουλο, επειδή πρέπει να ακούγονται όλες οι ομάδες και όλες οι φωνές. Το έλεγα πριν αυτό. Ο Γιώργος Ματζιούκης από τις πιο ιστορικές εκπομπές, η πιο ιστορική, όχι από τις πιο ιστορικές, για τον Ηρακλή, χρόνια. Χρόνια. Έρχεται 7 με 8, ώρα για μπλε, ξεκίνησε ο Ηρακλής περιπέτεια δύσκολη με ήττα. Και από εκεί και πέρα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, Σταύρος Κόλκας, Γιάννης Γιαννούλης σε μια εκπομπή, ντουέτο το οποίο προβλέπεται να τα σπάσει, μόνο και μόνο να αρχίσει να λέει ιστορίες ο Γιαννούλης από τότε, που τις ξέρει αυτός και η υπόλοιπη τρελοπαρέα εκείνη. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Σταμάτης Μουρελής, Νίκος Μοσχοβίτης, 8 με 10 καταπέτηση, θα υπάρχει εκπομπή αποκλειστικά για τον μπάσκετ. Το λέω και για σένα, Γεωπόνε, μπασκετική αδερφέ μου. Τώρα έχω φάει 5 λεπτά από τα παιδιά, αλλά να το τελειώσω. Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος, 10-12 μπαλαντέρ. Έρχονται τα παιδιά στις 10 για ένα δίωρο. Και από εκεί και πέρα, Δευτέρα έως Πέμπτη, ο Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα που γίνεται πραγματικά πανικός και προσκύνημα. Και Στέφανος Σωτηρόπουλος, αδερφός από τα χρόνια του Extra Sport, με την εκπομπή Midnight Express. Κάθε Παρασκευή, 10 με 2. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο, εκπομπή ιστορική, ο Κοτσάνης και ο Αναγνωστόπουλος, Safety Car, 8-10 το πρωί για την εκπομπή που είναι για το αυτοκίνητο. 8 με 10 γιατί άλλοι καλύτεροι είναι, με τον Σπυριδόπουλο και τον Ελευθεριάδη, ο Παρασκευαίδης αδερφός, και η γλυκύτατη Ξανθιά ρεπόρτερ ΠΑΟΚ Ελένη Μπούντου. Αυτό δεν σου κάνει κάτι, Ξανθιά ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, φίλε. Τα φέρνει όλα τούμπα. 10 με 12, Μπουγάτσα με Χανκόβερ. Άλλη κούκλα, άλλη θεά, αποστολή Αντοβόλη με Γιώργο Συρίγο. Είσαι ωραίος, τέρας. 12 με 3, ένας απλός παρατηρητής. Η εκπομπή μετά στα γήπεδα 3 με 7 με τον Παύλο Ραπτόπουλο και τον Δημήτρη Δεναχτσή. Και 7 με 10, αλληλούια, ο Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης, ο Στάθης Νικολαίδης και ο φίλος μου από πολλά χρόνια φίλος, Τάσος Τρέγιας, 10 με 12, άσπρο μαύρο. Φωνή παοξίδικη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Καλόε, κορυφαία εταιρεία, κορυφαία στην Αλόι από την Κρήτη κατευθείαν στον Αγρότη και από εκεί στο φαρμακείο. Και όσοι πήρατε τηλέφωνο στο 2312 και προλαβαίνετε ακόμα τώρα και στο 2312-200-500, έχετε τα 2 λίτρα 45 ευρώ και πολλά δώρα αξίας 20 ευρώ. Δώσε μου να πω φυσικά Μάκρον το κατάστημα στον περιφερειακό χορηγός δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι και φυσικά Τέντα Κατουρτζίδης, Τέντα Home, 35 χρόνια εμπειρία. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42 να δώσω και τα κρέατα. Το 23 δεν έχει όνομα. Κωστή βάλαμε για τα κρέατα. 6937 σε 383 είναι ο τυχερός. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο να πας να παραλάβεις τα κρέατα. Ζητάμε συγγνώμη που φάγαμε 6-7 λεπτά από τα παιδιά, από τους επόμενους. Έρχεται η Τρόικα. Μένετε συντονισμένοι, σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.